Ναι, μην κουράζεστε μόνο. Μόνο μην κουράζεστε. Δεν θέλω να αγώνεστε. Θέλω να βάλω τη φωτογραφία ακόμα. Ναι, ναι, μην ξεχάσει κι εσύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τρόικα! Τρόικα και πάλι. Ανανεωμένη. Καλό χειμώνα. Εμείς δεν λένε. Αυτό όταν το λένε και λένε ναι, άλλοι. Όποιος πει καλό χειμώνα, όποιος πει καλό χειμώνα, θα τον μπλοκάρω από το Facebook. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα σε όλους. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο Χρήστατος μαυρισμένος. Στέργιο, τι έγινε. Ο Στέργιος αδυνατισμένος. Ο Κούσης χοντρωμένος. Πω, πω, 105 κιλά έχω γίνει. Έχεις αντιληφθεί ότι ακόμα και τώρα του παίρνω παίκτες. Παίρνω το Σούλερ. Χαμό στο μπάσκετ. Έχει ένα μήνα που σας το είπα. Ο άλλος αυτός ο Τσάλμερς τι είναι, Κώστα, καλός. Ακόμη πιο παιχτάρα. Ωρε φίλε, χαμό. Πρωταθλητής του NBA. Όλοι μπάσκετ. Miami Heat. Βάζει λίγο τον μπαν. Πρόσεχε λίγο, γιατί αυτά έλεγε για το ποδόσφαιρο. Και να δούμε αν θα κάνει ομάδα. Και να δούμε τι θα έχετε. Έχει μείνει με 10 παίκτες. Το κεφάλι μου θα με πιέσει. Ελάτε. Άκου, πήραν το Sport Time. Θέλω να πάω να δουλέψει εκεί πέρα. Έχει 8 μπαν ο Άρης αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι. Όμως. Θα τα λύσουμε όμως. Θα λυθούν όλα. Ορίστε, να τη είδηση. Θα πάρει παράταση από τη FIBA Παύλα ΕΟ. Παράσταση. Όπως έπαιρνε τόσα χρόνια χρυσάνθε και εντάξει, τέλος πάντων. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, μια που είπαμε μπαν, να πούμε, ναι, επειδή ενημέρωσε το γραφείο τύπου ένας φίλος μου, ναι, για το θέμα του σοκ, επειδή έτσι... Του τίτ. Κάποιοι... Του ο τίτ είναι ο μπαμπάς. Κάποιοι έχουν αγωνία. Ναι. Α, εκεί που έχεις μπαν, έκανες μεταγραφές, το σκάνδαλο αυτό, και αφού τις έκανες, σου κοινοποίησε το. Ο, δεν έβγαλα κανένα δελτίο. Πρώτα τις έκανες και μετά. Δεν έβγαλα κανένα δελτίο. Α, δηλαδή δεν έχεις ούτε ένα παίχτη. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή έχω 4 δελτία, 5 όντως. Α, σαν τον Άρης και εσύ. Ωραία. Όπως όλοι. Ο Άρης μπορεί να έχει παραπάνω. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν. Ναι. Λοιπόν, τι δεν έχει σήμερα μπαν. Πληρώθηκε ο σοκ. Πώς δεν έχει. Δεν έχει μπαν ο ΠΑΟΚ. Τι έχει. Έχει αποφάσεις. Άλλο απόφαση, άλλο μπαν. Αριστερίο. Λοιπόν, ναι, σήμερα πληρώθηκε ο σοκ. Πληρώθηκε ο σοκ. Πληρώθηκε ο σοκ. Πληρώθηκε ο σοκ. Στάλθηκαν, στάλθηκαν τα έγγραφα. Και όχι, το γραφείο τύπου που είναι φίλος μου του Ηρακλή. Το έστειλε ήδη στους δημοσιογράφους. Στάλθηκαν τα έγγραφα. Και και θα έρθει προφανώς το μπαν. Τι βάζει τώρα, πάλι από τα σίβωτα θα μας βάλει. Είχαμε τέτοιο. Μια δυσάρεστη είδηση εδώ και λίγα λεπτά. Τι έγινε. Ο Γιάννης Πουλόπουλος. Όχι, ρε φίλε. Σε ηλικία 79 ετών είχε θέματα υγείας τα τελευταία. Όχι, ρε φίλε. Διάστημα. Ήμνος το άγαλμα, συνέχεια το λέω. Τραγουδιστής και ηθοποιός. Γενικότερα, εντάξει, άφησε το στίγμα του νομίζω. Βέβαια. Ανεξίτηλα. Γεννημένος το 41 στην Καρδαμίλη Μεσσηνίας, στην περιοχή της Μάνης. Ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ολυμπιακός κι αυτός δηλαδή. Θεός χωρέστον. Κατέληξε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες. Προέκυψε τώρα η άσχημη είδηση. Κορονοϊό κι αυτός θα πούνε. Κορονοϊό. Δεν ξέρω. Που τους βάζετε όλους ότι έχουν κορονοϊό. Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα, Κώστα, γιατί. Έτσι δεν λένε. Θα μαλώσουμε με το καλημέρα. Οι συνωμοσιολόγοι. Αποστολή της Μπεσίκτας. Χωρίς Λιάιτς. Καλό είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ. Λιάγιτς. Λιάγιτς, Στέργιο. Ο καλός όντως δεν είναι. Ο καλός δεν είναι, όχι. Είναι. Το γράφανε προχθές οι Τούρκοι. Γιατί? Δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση, ήταν από τραυματισμό. Μούση, απλήρωτος. Αυτό που λέγανε. Απλήρωτος. Απλήρωτος. Ό,τι είπα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Ερσίν, Ουτκού, Ρόκο, Ενκουντού, Ουμούτ, Γιουβέν, ο Γκουζάν, Μπόιτ, ο Χάτσισον, ο Λάριν, ο Χάσιτς, ο Νεσίπ, ο Ενσακαλά. Μεταγραφή και ο Έλιπτον μεταγραφή, ο Βίντα ο γνωστός Κροάτης, Ντορουκάν, Ριτβάν, ο Μενσά μεταγραφή και ο Λάνς. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας που έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη το ταξίδι της Μπεσίκτας για Θεσσαλονίκη με πτήση τσάρτερ. Κάπου διάβαζα χθες 55 άτομα αποστολή, συν 10 δημοσιογράφοι, ειδική άδεια για το τσάρτερ της Μπεσίκτας. Και κανένα F16 αυτοί θα φέρουν μαζί. Ικανή είναι. Κοίταξε, ο μόνος που δεν έκανε δηλώσεις ήταν ο Ερντογάν. Και ο Τσαβούσοκλου έκανε. Θα κάνει κι αυτός. Όλοι οι υπόλοιποι κάνανε. Κατά τα άλλα. Ο Τσαβούσοκλου, αυτός που δίνει το Σαββίδι τέτοιο φωτογραφίες. Πρόπερσι αυτός δεν είναι. Κατά τα άλλα, διαχωρίζουν οι Τούρκοι την πολιτική από το ποδόσφαιρο. Τα έχουν μπλέξει. Εντάξει. Ακόμα και του τσάζει τη Μπεσίκτα. Βάζει κάτι φωτογραφίες, κάτι καραβιών. Ότι στη μαύρη θάλασσα που θα βρούμε αέριο και καλή επιτυχία στο ερευνητικό αυτό κτλ. Τέλος πάντων. Λέμε εμείς ότι είμαστε γκάγκες, αλλά και αυτοί είναι, μιλάμε. Αυτοί και είναι γκάγκες. Εγώ πάντως είμαι αύριο με την ομάδα της φανέλας την οποία φοράει ο Κόλκας. Τι φορούσε, Μπεσίκτας.
Όχι, και ΠΑΟΚ έχει φορέσει. Πόρες, δύο εισιτήρια για το πικρό. Έχει φορέσει και ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας. Δύο εισιτήρια για το Περοκέ και σήμερα θα δώσουμε. Κάρμα, εντάξει, κάρμα, θα τα δώσει ο Χρήστας Τσαλτίδης. Έτσι. Δεν έχει για Περοκέ. Μπορώ να σου δώσω άλλα δώρα. Έχουμε τη μέρα σε Δευτέρα, δεν έχω. Τι ζούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Από όλες τις ομάδες, Μπεσίκτας. Γιατί? Με ξέρει και αδελφοποιημένοι οπαδοί. Έχουν σχέσεις. ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας. Ναι, λίγο καλύτερες από άλλους. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή εκείνη η φωτογραφία που είναι ο Χάρης που πετάει μια πέτρα στο επικό πρωτοσέλιδο. Και αθώθηκε. Πίσω, αλλά δεν... αθώθηκε. Ναι, φυσικά, με μάρτυρα. Το Γκούση. Εννοείται. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστούμε. Ένα κουσάλτο. Τι είπες? Δεν είναι. Ότι την έβαλα άλλος. Ότι... εγώ την έβαλα. Λέει καλά, λέει, και αυτό λέει θεωρείται μαγιά. Και έκανα εγώ ένα πρόλογο εκεί ότι αυτά και στο... στην εποχή που ζούμε δυστυχώς η κοινωνία μας και τα λοιπά. Για ενημερωτικούς λόγους άλλωστε είναι ένα γεγονός πραγματικό που δεν μπορείς να το κρύψεις. Είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου. Έτσι. Να καταγράφει γεγονότα. Εγώ μαζί του είμαι σε αυτό. Ακριβώς τις ίδιες μέρες πριν από 10 χρόνια. Μπράβο. Καλά λέει και γράψατε, λέει ότι είναι μάγκας. Επικροτείτε, λέει, δηλαδή ότι πετάει πέτρα. Δεν είναι μα αυτό. Μα είναι στους Τούρκους, κύριε δικαστά! Δεν είναι αυτό. Είναι ένα γεγονός πραγματικό. Το μεταξύ ήταν Έλληνας αυτός που πετούσε στη φωτογραφία ή Τούρκος τελικά που πετούσε στους Έλληνες. Ο Χάρης ήταν. Χάρη. Τα μαλλιά. Είχε ρεπό. Τα μαλλιά. Πιο πολύ τα μαλλιά. Το ροξάκι ολόγιο ήταν. Δεν αυτό εν τω μεταξύ, αλλά είναι. Τι να είναι, ρε φίλε. Κάνει πάμπο που δεν είναι. Σε παρακαλώ. Ε, ναι, δεν είναι αυτό γιατί ο φίλος μας μπορεί να ήταν με καμιά φίλη μας εκείνη την εποχή. Ο συνήθως. Λοιπόν. Όχι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ήσασταν. Για να καταλάβει και ο κόσμος, επειδή τώρα τα είπαμε εμείς μεταξύ μας, καταλάβαμε. Είναι πρωτοσέλιδο του Metro Sport πριν 10 χρόνια. Μα όλα να τα πει πια. Φυσικά όλα να τα πω, ρε φίλε. Το οποίο είναι ένας με μια πέτρα στο χέρι. Από φωτογραφία το... γνωστή. Από το ΠΑΟΚ Φενέρ, ναι. Είναι το, ναι, ναι, το παιχνίδι. Ναι, ναι. Από το Φενέρ ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη σε κάτι επεισόδια. 26 Αυγούστου του 10. Κάτι επεισόδια που είχαν γίνει εκεί. Και είχε γίνει ένας χαμός από την τουρκική πρεσβεία, από το γενέα, γιατί έγινε αυτό και αυτόφορο πήγε ο φίλος μου διευθυντής. Έκανε άλλους καταγγελία. Ένας ρουφ. Έκανε καταγγελία. Πώς? Η πόλη είναι γεμάτη. Φιλότουρκος. Ένας ρουφ γελίος. Όχι, και δεν ξαναλέω. Δεν υιοθετώ. Εγώ υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Χαρακτηρισμός. Δεν το συνεχίζω. Λοιπόν, έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Χρωστάω επί προσωπικού 2 λεπτάκια θα μου δώσετε μετά να πω 2 πράγματα που θέλω σε σχέση με κάτι φίλους μου στην Αθήνα. Στέργιο, πάω να φύγουμε. Το πει δεν έχεις το απόγευμα. Φυσική. Ναι, άμπρο. Τα προσωπικού. Στο όλα μπαουτάρεις. Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορώ να επιλέξω που θα τα πω. Όχι. Ωραία. Έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο το βράδυ στην Τούμπα. Θα μας δώσει ο Στέργιος όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Έχουμε στα Σκαριά φιλικό του Άρη με τη Σάλκε την Πέμπτη λογικά. Σήμερα εκτός απρόπτου θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης. Θα γίνει τελικά, το δέχεται ο Άρης, θα πάει. Θα πάει ο Άρης. Αφού είχατε άλλα φιλικά εκεί πάνω. Δεν είχαμε εκεί πάνω άλλα φιλικά. Αύριο τα είναι το φιλικό. Όχι, δεν θα ακυρώνουμε τίποτα. Αύριο είναι το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στη Σκίδρα. Διπλό. Και θα γίνει κανονικά το φιλικό αυτό. Άρη διπλό. Και πιθανότατα ο Άρης θα επιστρέψει αύριο μετά το φιλικό στη βάση του. Μάλιστα. Ώστε την Πέμπτη να πάει στο Innsbruck της Αυστρίας. Καλό. Μέσω Μονάχου. Μονάχο Γάνδι είναι. Και Ισπανία. Ακριβώς. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πρέπει να επικυρωθεί. Είναι το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ο Άρης, ο οποίος έχει σαρώσει με τα γραφικά, Κώστα, τα έλεγες όλες αυτές τις ημέρες. Χαμός. Και νομίζω ότι έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και διέψευσε και όλες τις κασάνδρες ότι δεν θα έχει ομάδα, διαλύεται, δεν θα πάρει άδεια, δεν θα παίξει Ευρώπη. Ο Μπρούνο Γκάμα υπέγραψε. Βέβαια. Όπως λέγαμε ότι θα υπογράψει, γιατί λέγατε όλοι φεύγουν και τα λοιπά. Ο Ματίγια υπέγραψε, ο Κουέστα υπέγραψε. Όπως είπα εγώ, Καρυπίδη, κράτα τον Γκάμα και άσε όλους τους άλλους. Και μετά την άλλη μέρα υπέγραψε. Μπράβο. Ευχαριστώ, πρόεδρε, που με ακούς. Σε στηρίζω. Γιατί όλα αυτά είναι βάση τακτικής, θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Και φυσικά την ίδια στιγμή εξακολουθούμε και έχουμε στοιχεία κωμωδίας ή τραγωδίας, δεν ξέρω, πείτε το πως θέλετε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την έννοια των όσων βλέπουμε για τα μπαράζ, τα φοβερά και τρομερά αυτά που γίνονται με Ξάνθη και Απόλλωνα Σμύρνης, τον τελικό του κυπέλου που θα είναι ο μοναδικός
τίτλος που θα κριθεί αφού έχει τελειώσει και το Champions League που το πήρε η Bayern χθες το βράδυ. Γενικότερα όλα αυτά τα οποία μας θυμίζουν ότι έχουμε ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν ξέρουμε πόσες κατηγορίες θα έχει τη νέα σεζόν. Φοβερό. Αν θα έχουμε Super League 2 Football League, αν θα ενωθεί η Super League 2 και γίνει με δύο ομίλους. Η ΕΠΟ αποφάσισε, εδώ είναι το φοβερότερο, ενώ μιλάμε συνέχεια για αυτοδιοίκητο κτλ. Και λέμε ο Αυγενάκης ο κακός και γιατί παρεμβαίνει. Η ΕΠΟ ζήτησε από τον Αυγενάκη να κάνει τροπολογία για να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς. Δηλαδή, από τη μία λέμε μην παρεμβαίνεις, από την άλλη λέμε έλα εδώ τι να παρέμβεις. Τι γίνεται τελικά. Να παρέμβεις. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Που λέει και ένας κοινός γνωστός. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Τι. Μη διαβάζεις τώρα αυτά που σου στέλνουνε. Καταρχήν έχουμε τελικό Champions League, ρε φίλε. Και εσύ μας λες για την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ ρε Στέργιο μας λέει. Μπάγερν Μονάχου Παρίς Ζερμέν 1-0 με γκολ του Κομάν. Το πήρε μόνο με νίκησε πάλι. Μόνο με νίκησε. Έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα. Από την αρχή ομαδάρα. Και χωρίς να παίξει καλά χθες. Εδώ ο φίλος ο Κώστας μου λέει να ηχογραφήσω για του χρόνου για τις διακοπές μου. Να ηχογραφήσω τις απαντήσεις στα γνωστά αφηγήματα τα οποία άκουγα τις προηγούμενες 15 μέρες. Έτσι κι αλλιώς λένε τα ίδια. Να βάζεις ηχογραφημένες απαντήσεις. Για να τελειώνουμε. Στέκει τι λέει αυτός. Έχει δίκιο. Λοιπόν, Champions League. Ναι. Μετά το τέλος του ημιώρου, σε λίγο θα έχουμε μια συνέντευξη. Θέλω να πιστεύω για το θέμα. Ωραίο μάτς. Εντάξει. Εντάξει, είχε ρε παιδί. Λίγο κάτω τη προσδοκία. Ναι, μας, εντάξει. Όλοι περιμένανε. 7 γκολ πάλι περιμέναν όλοι. Δεν γίνεται κάθε φορά. Over 3,5 και over 4,5 και over 5,5 και παιδιά προβλέπω σκορ 3-3 και κάτι τέτοια. Είχε δοκάρει μπάγκερ. Και όμως το μάτς ήταν για τέτοιο κόσμο. Είχε τρεις καλές ευκαιρίες ο Εμπαπέ. Το μάτς, παρόλο που έληξε 1-0 και είχε και αυτή την παγωμάρα ήταν που δεν είχε κόσμο κτλ. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν ωραίο, ναι, ήταν ωραίο. Δηλαδή, το είδα. Πάνω, κάτω, μία φάση ο ένας, μία φάση ο άλλος. Μία φάση ο ένας, μία φάση ο άλλος. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε πολύ η Παρί. Πάρα πολύ. Παρόλο που έχει αυτούς τους παικταράδες μπροστά, αλλά για μία ακόμη φορά αποτυπώνεται ότι δεν φτάνει να πάρεις τους καλύτερους επιθετικούς για να κερδίζεις ένα παιχνίδι. Αφού ο άλλος σερνότανε, ρε. Τι ποιο καλύτερο. Σερνόταν ο άλλος. Είναι καλύτερο. Ο Νεϊράμ. Ο Νεϊράμ σερνότανε. Ένα κοντρό δεν έκανε. Ο Νεϊράμ. Ένα κορντόλ δεν έκανε. Πες λίγο το χορηγό τη πρώτη. Ένα κορντόλ. Από τα καλά που διάβασα χθες, ότι δεν μπορεί παρή να κρατήσει την μπάλα, θα ήθελε ένα Μαωρίσιο. Ο. Τον οποίο έχασε. Ένα τέτοια. Φέρει το ηχητικό, με πήρε τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και μου λε. Για κράτα το πάει ο Μαωρίσιο. Πάει ο Μαωρίστιο. Πάλε, πάει ο Μαωρίστιο, έφυγε εδώ και δύο εβδομάδες. Ευχαριστούμε πολύ και τέτοια. Χωρίς γυμνός ο Πάοξ ο Τσάμπιος Λινκώστα. Χωρίς αμυντικό χαφ. Και ούτε τέτοιο. Πάει ούτε... και ο Βέρμπλουμ. Α, δεν παίζουμε στην Ευτυχώς ο Βέρμπλουμ. Δεν παίζουμε στην Ευτυχώς διοργάνωση. Κάτι τι έλεγες. Ναι, δεν παίζουμε τελικά. Αφού η ΑΕΚ δεν έκανε ένσταση, δεν παίζουμε. Αφού δεν τιμωρήθηκες όπως έπρεπε, δεν παίζουμε. Παίζουμε σε διαφορετική. Ενώ θα έπρεπε να μην παίζεις καν στην Ευρώπη. Μαζί μας την πρώτη ώρα ο Μαρμαρίδης, νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Η κορυφαία εταιρεία επίπλων φυσικά, έπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα φυσικά που επιθυμείτε. Με ασφαλείς και άμεσες παραδόσεις, εννοείται με πολύ διαδεδομένο δίκτυο πωλήσεων, με πάνω από 300 εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση. Μπράβο το Μαρμαρίδη. Με μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή του Τιτάνη. Μεγάλη έκθεση. Μπορείτε να βρείτε εκεί τα καλύτερα έπιπλα με τις καλύτερες τιμές. Το Ρίτσε ή Καζίνο, αγόρι μου, δεν το είπες. Κάτσε, δεν πρόλαβα. Αν τελειώνει η προετοιμασία του για το μάτς αύριο. Θα τα πεις τώρα. Η προετοιμασία που. Κάτσε, να κρατήσουμε τον κόσμο. Η Στίχημαν, όπου τα ευρωπαϊκά μάτς του Πάου, το αυριανό, όπου και αν βρίσκεστε και. Στοιχηματισμό σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Κώστα, ναι, είναι δικό σου το και κομμάτι. Καζίνο, Κώστα, live. Όλα ναι, τα τι, ποιος, τι αποδόσεις, πρέπει να μας πεις αποδόσεις. Αποδόσεις είναι φαβορί. Που δίνει το θα μας πεις αποδόσεις. Το Στοίχημαν και τα λοιπά. Ευχαριστούμε τη Στοίχημαν. Ναι. Για τώρα όλο, που δεν παίζει ο Γιάγιτς. Για όλο το διάστημα αυτό της. Μα δεν θα παίζε. Του Champions League, του Europa League, τα Final 8 σε Γερμανία και Πορτογαλία πήγαν όλα πρίμα. Πρίμα, νομίζω ότι βγάλατε χρήματα όλοι. Λάθος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Όποιος δεν έχει βγάλει χρήματα. Με αυτούς τους αγώνες. Εντάξει. Όλα πήγαν κύλησαν, όλα καλά. Όλα κύλησαν, Κώστα. Όλα καλά, όλα φυρά. Όλα καλά, εντάξει, όλα καλά. Από τη φάση των 8 μέχρι τους τελικούς και στο Europa League και στο Champions League όλα πήγανε πρίμα και βγάλαμε αρκετά χρήματα. Λοιπόν, πάω μπισίκτας. Ο άνθρωπος είναι, ρε. Πάω μπισίκτας. Εκεί θα σε στείλω. Ναι. Δύο. Θέλει να έρθει ο άλλος εδώ. Δύο. Το ξέρω. Έλα, πάμε. 2-27 ο Άσος.
Δεν χάνεται. 3-10 το χ, 3,5 το διπλό. Άσο από ημίχρονο πόσο δίνει? Άσο από ημίχρονο. Βαριέμαι τώρα να ψάξω. Κώστα, ο Πάουκ δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε τον Άρη με τον Μπακαλιάνη και τον Μπακούτσι. Πάουκ στα πέναλτι 9,75. Και χωρί Μαουρίσιο και Βιερίνια. Οι ίδιοι είναι. Με έναν ακόμα παίχτη, ένα παίχτη πήρανε. Το Σβάμπ. Που τον έριξε 4 ο Τζέκο. Ακόμα και εκεί 4-2 έλεξε. Δεν παίζει ο Γιάγιτς. Ο Γιάγιτς. Και τι έγινε. Ο Γιάγιτς. Και τι έγινε. Είναι ο πιο καλός τους. Πώς, δεν παίζει εδώ και 15 μέρες 20. Στην έδρα τους, στην έδρα μας παίζουμε, Χρυσανθέ. Γι' αυτό θα κερδίσει η Μπεσίκτας. Γιατί ο Πάουκ στην Τούμπα είναι χειρότερος από την εκτός έδρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο συνάδελφος. Κάνω λάθος, συνάδελφε. Πιο καλά δεν πας εκτός έδρας. Όχι, με βάση την προϊστορία τι θα τη δούμε, έγινε. Η προϊστορία είναι πριν. Δεν είναι καλύτερος ο Πάουκ εκτός έδρας σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δίνει. Υπάρχει περισσότερες προκρίσεις. Βέβαια. Πιο καλός είναι. Για να σπάνε. Υπάρχει πρόκριση που έχει πάρει στην Τούμπα ποτέ? Τα τελευταία. Βγάλει την Ουντινέζε με τον Πατρίσιο Κάμπς που το περιέγραφα εγώ. Τι έγινε, ποιος ήρθε πάλι? Στο Digital. Έχουμε ένα θέμα στα μεγάλα παιχνίδια, αλλά αύριο θα αλλάξουν τα δεδομένα και ο Πάουκ. Δεν υπάρχει ποτέ, Κώστα. Πρόκριση να έχει πάρει ο Πάουκ στο Champions League. Τώρα κάποια στιγμή θα κάτσει, κάτσει, δεν γίνεται. Μπενφίκα, έχασε. Σάλκε, έχασε. Ποιο άλλο? Εντάξει, τώρα θα κάτσει. Άγιαξ. Άγιαξ. Άγιαξ εδώ και δεν έχασε, εδώ και έχασε. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Regency Casino, ναι, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Έτσι. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, όπως δώρα, εκπλήξεις, αλλά και αποκλεισίες κληρώσεων που μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με εγγραφή στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή τους, ετοιμαστείτε τώρα να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ο πιο ασφαλής. Προσυπογράφω. Αλήθεια. Αλήθεια λέει. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Για να ετοιμάσει λίγο το ρεπορτάζ ο Στέργιος να μας πει ακριβώς. Αποστολές τέτοια δεν έχουν βγει ακόμα. Βγήκανε Στέργιο. Με αποστολή που ταξίδευσε η Μπεσίκτας. Α, ωραία. Του Πάου. Διαθέσιμους και με τις νέες μεταγραφές. Με το Roots Race. Ο Πάου θα βγάλει το απόγευμα. Αφού είπε, δεν είναι ο Γιάγκητς ή όλους τους διαθέσιμους. Είπα. Δεν είναι ο Γιάγκητς, όλοι οι διαθέσιμοι. Ο καλύτερος παίκτης είναι. Και άλλη μια χαρά είναι. Καλά. Λοιπόν. Ο Βίντα και ο Μίντα. Ποιο? Ο Βίντα. Ο καλύτερος. Πήρε και παίρνει και έναν ακόμα τώρα του. Τώρα μπορεί τελείως να βάλει και τώρα και σήμερα παίχτη, άμα θέλει. Στις 9 το βράδυ που να κάνει δύο αλλαγές. Ο Γιάγκητς. Ένα-δύο. Ο Γιάγκητς, αυτός που το λέτε. Δεν μπορεί να το βάλει. Αυτός είναι απλήρωτος, είπαμε. Έχει θέμα σίγουρα. Τι είναι? Είναι απλήρωτος. Και μεταξύ διαβάζω κάνει εποχή. Τον πρώτη Μπεσίκτας που λέει: εντάξει, λέει, μα έχουμε κάποιες οφειλές 40 εκατομμύρια ευρώ, θα τα λύσουμε. 40 εκατομμύρια. Παραπάνω είναι, παραπάνω είναι. Όχι, τι είπε αυτό, λέω, τη δήλωση που έκανε. Ναι. Και εγώ χρωστάω 68 ο τρόπος που το είπε. Αυτά πρέπει να είναι τα άμεσα πρέπει να πληρώσει. Τα συστορευμένα είναι γύρω στα 180-200 εκατομμύρια. Στα παπάκια του όμως. Και τι έγινε? Και έχουν θέματα με τις τράπεζες και το είπε ότι οι συμφωνίες με τις τράπεζες για τα επιτόκια δεν είναι συμφέρουσες για μας, πρέπει να το αλλάξουμε κτλ. Γιατί δεν μπαίνει στο R44 ή το 99? Ποια επιτόκια, αφού θα διαλυθεί όλη η τουρκική οικονομία. Αφού θα πάρουν φυσικό αέριο από τη Μαύρη Θάλασσα. Ναι, ναι. Τι παπατζίδε. Ο οποίο κατηγορήθηκε ότι είναι τραμπζοσπόρο πρόεδρο τη Μπεσίκτα. Με του πόνιου δηλαδή και τέτοια. Ότι ο πατέρα μου ήταν αυτά. Εντάξει, και τι. Και άλλοι λένε ότι είναι Ιρακλή. Στη Θεσσαλονίκη. Και άλλοι λένε ότι είναι Ιρακλή. Τι ο Θεσσαλονίκη. Δεν λέτε ότι ο Καρυπίδη είναι Ολυμπιακό. Αυτό το λέω. Αλήθεια είναι αυτό. Και άλλοι λένε ότι είναι Άρης και είναι Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Τα λεφτά που πλήρωσε αγόρι μου είναι πιο Άρης από τον Άρη πλέον. Τριαρέα, καλά λέει. Τα πλήρωσε όλα. Τριαρέα. Όλα που θα τα βρείτε να τα πληρώσετε. Αν τα λεφτά του θα τα τζίδι. Όλα αυτά τα παραμύθια. Τάδο ο χοντρό. Σα έχει γλεντήσει ο Κάρι. Δεν το πιστεύετε. Το πολύ γλέντι δεν κουμπάει στα βράδια χθε. Είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι η διαφορά μα. Είμαστε με κάρι. Είμαστε με κάρι. Άντε πάλι 50. Πάλι 50 δύσκολα. Αν εφαρμόζονταν οι νόμοι καταρχήν δεν θα υπήρχε τόσο. Δεν είναι 30 οι βαθμοί. Αλλά πάλι δεν με κέρδισες. Αλλά πάλι μείνατε έτσι. Άσε τώρα που δεν μιλάμε. Που δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Κάτσε, κάτσε, έλα τώρα. Έρχεται ο Ντάτκοβιτς να σε καρφώσει τώρα. Στο Περάρα ο Κροάτσι. Φεύγει τα δεξιά, γκάμα από τα αριστερά, έρχεται και ο Λόπεθ. Πάμε σε διαφημιστικό. Πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Και επιστρέφουμε. Στο μικρόφωνο, πιο κοντά, αγόρι μου. Πού πας? Και επιστρέφουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ακούτε τροϊκά εδώ στο Λίμπερο. Ανανεωμένη, ανεβασμένη, γεμάτη ενέργεια. Μασκοφόρα. Μασκοφόρα. Εννοείται ότι τηρούμε όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς και πρωτόκολλα. Και πρωτόκολλα. Και η Ευηδής κυρία, η Ευηδής κυρία απέναντι, θεωρώ ότι του στηρεί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να μιλήσουμε για η Μαριλής πολύ ανανεωμένη ήρθε.
Και η Μαριλίζα ανεβασμένη. Ανεβασμένη και, και ο Στέργιος, και ο Στέργιος ανεβασμένος. Και ο Στέργιος ανεβασμένος. Σε δύσολα, όχι. Ο Στέργιος, ο Στέργιος βρήκε τη χαρά του την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε εκπομπές μόνος του. Στέργιο, ηρεμία. Όλα τα είπε. Μια χαρά, ηρεμία. Όλα τα... Αφού μου λέει μην έρχεσαι, λέει κάτσε. Ηρεμία, έβγαινε κόσμος. Ηρεμία, ναι. Μια χαρά. Ήρθε πάλι ο άλλος να πετύξει. Θα μας ανεβάσει την πίεση τώρα πάλι όλο το χειμώνα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο τελικό του Champions League, που είναι ένα γεγονός φυσικά που, που όλοι συζητούν. Παρίσι Ζερμέν Μπάγερ Μονάχου, η Μπάγερ το κέρδισε με 11 στα 11, Στέργιο. Νομίζω ναι. 11 στα 11, είναι απίστευτο αυτό που πέτυχε. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί ο οργανισμός Μπάγερ και θα καλησπερίσουμε τον Αχιλέα Χατζηνικολάου στην παρέα μας. Τι γίνεται Αχιλέα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε εσάς στο στούντιο και στους ακροατές του Λίμπερο. Για εσάς είναι σίγουρα. Wir sind Bayern Europa Meister. Άρχισε και τέτοια. Όχι, Europa Meister. Europa Pokalsieger. Europa Pokalsieger. Το Europa Meister είναι η εθνική Ελλάδος. Ήταν το 2004. Ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπη. Εντάξει, η Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπη είναι. Το ναι, απλώς το λένε Europa Pokal. Εντάξει, έτσι λένε. Είναι, ναι. Αχιλέα. Έτσι είναι. Τι κάνεις Αχιλέα, καλά όλα. Εκτός από να μιλάς γερμανικά πολύ καλά. Αχιλέα. Πριν από κάθε αγώνα πάντα βάζεις για γούρι ότι θα κερδίσει ο αντίπαλος Μπάγερ, ναι. Ναι, ξέρεις με έμαθες κι εσύ ναι. Φυσικά. Συγχαρητήρια στην Παρίγη. Έκανα και... Ναι, συγχαρητήρια. Πριν τον αγώνα, πριν μία ώρα. Ναι. Και το πρωί όταν ξύπνησα, γιατί ταξίδευα για Αθήνα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα. Μάλιστα. Για επαγγελματικό λόγο. Ναι. Είχα γράψει ένα ρητό που είχαμε σηκώσει σε πανό η Μπάγερν, κορεό που είχε κάνει το 2001 όταν το πήραμε στο Μιλάνο. Mm-hmm. Ότι σήμερα είναι μία ωραία, ξημέρωσε μία ωραία μέρα για να γράψουμε ιστορία. Και εγώ έγραψα, ξημέρωσε μια ωραία μέρα να μην γράψουμε ιστορία. Oh. Δηλαδή ακόμα και αυτό ακόμα το ξεκίνησα με αρνητικό. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι πάντως σε αντιγράφει ο Νεϊμάρ που έδωσε συγχαρητήρια στην Bayern Leverkusen μετά το μάτσα. Μπερδεύτηκε, εντάξει. Πάντως το μόνο που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς ο Νεϊμάρ έκλαψε χθες. Έτσι τον κάναμε να κλάψει. Όντως, ναι. Ακουμπούσε το κύπελο, καημένος μπας και το πάρει καμιά φορά. Δεν πειράζει. Αυτοί είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και μεγάλες προσωπικότητες και εντάξει, αυτό είναι normal και. Ναι. Βλέπεις ότι πήγανε και ο Αλάβα πήγε και ο προπονητής μετά να τον αγκαλιάσανε έτσι λίγο να καλά, ναι, εντάξει, λογικό. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, δεν χρειάζεται να έτσι. Πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Από το χειρότερο μπάγκερ όλων των εποχών που γράφτηκε σε ελληνικό site το χειμώνα, φέτος, εντάξει. Το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. Έχασε ο Ολυμπιακός με 2-0 από τη χειρότερη μπάγκερ όλων των εποχών. Έγραψε. Γράφτηκε γι' αυτό. Ένας συνάδελφος, τέλος πάντων. Μια χρονιά κατέληξε στο τρέμπλ. Εντάξει. Και νομίζω ότι υπάρχει και η μοναδική ομάδα που το έχει πάρει το Champions League μόνο με νίκες, έτσι δεν είναι. Και τόσο εμφατικά. Ναι. Είναι, καταρχήν έχει κάνει ρεκόρ 11 στα 11, όπως είπες και εσύ, ναι. Κώστα, ναι, ναι. Στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Άσχετα αν οι τελευταίοι δύο γύροι ήταν ένας μονός αγώνας. Έτσι, γιατί πολλοί το μειώνουν αυτό, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένας αγώνας είναι μπαμ και έξω. Είναι ένας τελικός. Σωστά. Και με την Μπαρτσελόνα ήταν τελικός και με τη Λιόν ήταν τελικός και χθες ήταν τελικός. Mm-hmm. Έτσι, δεν είχε την ευκαιρία τον πρώτο και τον δεύτερο αγώνα. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν μειώνει την μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ομάδα του Hansi Flick από τον Δεκέμβριο και μετά. Ήρθαν και τα 11 στις 11 νίκες στο Champions League που αποτελεί νέο ρεκόρ. Από και πριν δύο αγωνιστικές ήταν το ρεκόρ. Και πήραν και το 8ο σερί πρωτάθλημα, το κύπελο Γερμανίας. Γενικότερα μόνο νίκες ότι... Αχιλέα, η Μπάγερ στην μετά κορονοϊό εποχή ή μετά το Λουκέτο τέλος πάντων. Όχι, όχι μετά κορονοϊό. Από τη μέρα που ανοίξανε, πού έχει χάσει. Ναι, όχι, ναι, σωστά. Απλώς το σερί ήταν και πριν τον κορονοϊό, ναι, αυτό ήθελα να πω. Μετά ναι, 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 έχεις δίκιο. Bundesliga, κύπελο Γερμανίας. Όχι, έτσι ακριβώς. Champions League, δηλαδή. Απίστευτο το σερί. Σε όλες τις διοργανώσεις και τρία τρόπαια. Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε το άλλο, αλλά τώρα εντάξει, θα μου πείτε είμαι τρελός λίγο εγώ. Αλλά και η β' ομάδα της Bayern κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου το πρωτάθλημα γάμα εθνικής ανδρών.
Ανεβαίνει, ανεβαίνει δεύτερη. Η Bayern Β', ε. Όχι, δεν μπορεί. Ναι, η Bayern δεν θέλει Β'. Να ανεβεί. Δεν, λόγω κανονισμού όχι, δεν ανεβαίνει. Θέλει, δεν μπορεί. Δεν επιτρέπεται. Δεν, επιτρέπεται. Δεν είναι όπως στην Ισπανία ή μέχρι άλλες χώρες. Είναι μέχρι γάμα. Τη γάμα εθνική μπορεί η Β'. Αλλά κατέκτησε το πρωτάθλημα σαν πρωτοπόρος, πήρε κύπελο και τέτοιο. Θεωρείται πρωταθλήτρια Γερμανίας. Και παίχτες όπως ο Ντέιβις, ο Τσίρτσκε. Ο Ντέιβις. Τέτοιο, γιατί παίξανε και φέτος με τη Β' ομάδα. Ναι. Είναι πρωταθλητές Γερμανίας, είναι πρωταθλητές γάμα εθνικής Γερμανίας, είναι κυπελούχοι Γερμανίες και πρωταθλητές Champions League. Δηλαδή αυτό είναι κάτι μοναδικό. Σωστά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αχιλέα, ο Φλίκ ήταν, παίκτης της Bayern στον άτυχο τελικό με την Πόρτο. Έπαιζε τότε ο Φλίκ. Ήτανε, ναι, έπαιζε. Φορούσε μάλιστα και το νούμερο 7 στο τακουνάκι του Ματζέρ που είχε ναι. κάνει το 2-1. Όχι, το 1-1 που είχε ισοφαρίσει. Γιατί ο Ζαωρί το είχε βάλει το 2-1 μετά. Ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ήμουν 16 χρονών τότε. Εγώ τότε. Γιατί ο πρώτος τελικός πες ότι στεναχωρέθηκα. Και ναι, έπαιζε τότε, είχε αγωνιστεί στην Bayern για 3 χρόνια. Εντάξει, ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής, δεν μπόρεσε ποτέ να παίξει εθνική Γερμανίας. Ένας εργάτης, αθόρυβος, αλλά μεγαλύτερη καριέρα έκανε σαν προπονητής ή βοηθός προπονητής παρά σαν ποδοσφαιριστής. Εγώ αυτό που λέω συνέχεια, Χιλέα, γιατί εντάξει, η Bayern έχει και πιστούς φίλους, έχει και πιστούς εχθρούς, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Τα πολύ μεγάλα κλαμπ και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, φίλοι εχθροί, εντάξει, τα βλέπουμε και στα ελληνικά τα φόρουμ. Εγώ αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι η δική μου άποψη είναι αυτή, ότι είναι η Bayern το πρότυπο λειτουργίας ενός ποδοσφαιρικού κλαμπ με διαφορά από το δεύτερο. Ναι, είναι. Το πώς είναι δομημένη, το πώς λειτουργεί η οργάνωσή της, το μάρκετινγκ, οι μεταγραφές, όλο. Είναι ένας οργανισμός που πραγματικά. Μπορείς να γράψεις και 5 βιβλία γι' αυτόν και πάλι ας πούμε, να αφήσεις κομμάτια απ' έξω. Είναι απίστευτο το πώς λειτουργεί η Bayern. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Εντάξει, όχι τώρα επειδή είμαι οπαδός της Bayern. Όχι, εγώ δεν είμαι και το λέω. Εντάξει, αφήνει αδιάφορα η Bayern. Επειδή έχω την τύχη να έχω μεγαλώσει στο Μόναχο, από μικρό παιδί είμαι κοντά στο σωματείο, λόγω του πατέρα μου που ήταν δημοσιογράφος, αθλητικογράφος στην Βαυαρική Ραδιοφωνία. Είναι επίτιμο μέλος στην Bayern. Και είμαι από μικρό παιδί στα αποδυτήρια μέσα, να το πω έτσι. Ναι. Και έχω ζήσει και στα εισαγωγικά πέτρινα χρόνια της Bayern, τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα, όλο 4 δεκαετίες, πώς έχει γίνει ένας οργανισμός, ένας παγκόσμιος οργανισμός, ένα τεράστιο κλαμπ, που ακόμη όμως κρατάει και θέλει να κρατήσει το οικογενειακό κλίμα. Ναι. Είτε είναι στους, στους εργαζόμενους, στα γραφεία, στους φροντιστές, οι παίκτες μεταξύ τους, με τους οπαδούς, γιατί όπως ξέρετε έχω και είμαι ιδρυτής του Πανελληνίου Συνδέσμου Bayern, και βλέπω εδώ και τα τελευταία 26 χρόνια σαν σύνδεσμος πώς μας φέρεται αυτός ο οργανισμός η Bayern, ναι. Πόσο αξία μας δίνει, που έχει 4.500 συνδέσμους παγκοσμίως. Τι αξία μας δίνει, που μας τιμάει, που μας ενδιαφέρεται για μας, που μας βοηθάει, που μας δίνει εισιτήρια. Το σέβεται αυτό. Ναι. Σέβεται τον κάθε ένα απλό οπαδό ή φίλαθλο. Αυτό δηλαδή, είναι που τους κάνει να ξεχωρίζει βέβαια. Γενικότερα νομίζω ότι τα μεγάλα κλαμπ, αν είσαι τυπικός και σωστός... τα προσέχουν αυτά. Τα προσέχουν όλα. Αλλά οι Γερμανοί λίγο παραπάνω. Και οι Γερμανοί, εντάξει, και λόγω δυσυγκρασίας. Γιατί είναι και Γερμανοί. Δηλαδή, κοίταξα, Γιλέα, πιστεύω και η Γιουβέντος είναι πρότυπο λειτουργίας και η Γιούβε, απλώς είναι η πιο προσωποκεντρική λόγω του Ανιέλη. Αυτό που έχει κάνει η Bayern, γιατί το είχα ψάξει για ένα φεγγάρι. Συμβούλιο για χορηγούς, συμβούλιο... Ας το πούμε εκτελεστικό, για μπάτζετ, συμβούλιο, μιλάμε για τα είναι απίστευτο, εντάξει, και αν δεις ποιοι το αποτελούν το κάθε συμβούλιο, τρέλα. Το πρόεδρος της... Εντάξει, έχει και τα αρνητικά της, εντάξει, πώς το έλεγαν τον πρόεδρο που ήταν μέσα. Έχει πολλά θέματα και παντού υπάρχει. Μπράβο, παντού υπάρχει και ένας... Κοίτα, αρνητικό το να παίζεις χρηματιστήριο, έτσι, και τα λεφτά που κερδίζεις στο χρηματιστήριο δεν τα δήλωσε στο γερμανικό κράτος και τα δήλωσε στο ελβετικό κράτος. Αυτό ήταν το αμάρτημα ή το αδίκημα. Ναι. Εντάξει, άμα είναι αδίκημα. Και δεν...
Είναι αδίκημα, οκ. Okay. Πες μου εδώ στην Ελλάδα πόσοι πρόεδροι, μεγαλομέτωχοι και τέτοιο. Έτσι. Εντάξει, άστο. Αχιλέα, και δεν έχουν τιμωρηθεί. Η διαφορά αυτή έκανε είναι. Κάγκελο, στο τέλος αυτό πήγα να πω. Λίγο, έκανε, λίγο μπορεί. Εκεί όμως ό,τι έκανε, τιμωρήθηκε. Έστω και αν ήταν της Μπάγκερ. Εντάξει, πάλι ο δυνατός είχε άλλα προνόμια, αλλά έκανε φυλακή. Έκανε φυλακή κοντά στα δύο χρόνια, πλήρωσε 20 εκατομμύρια που... ας το πω, έκρυψε από το γερμανικό κράτος, συν 25 εκατομμύρια πρόστιμο. Δηλαδή, 45 εκατομμύρια έβαλε από την τρέπη του και δύο χρόνια φυλακή. Με συγχωρείς, και πού ο Ούλι Σένες, ο οποίος είναι, εντάξει, σαν να μιλάς ο πρωθυπουργός της Γερμανίας. Εντάξει, και εδώ, και εδώ, και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει, γιατί... Αχιλέα, δώσ' μας λίγο ρεπορτάζ τώρα για την επόμενη μέρα. Η Μπάγκερ το πήρε, πανηγυρίζουν, εντάξει, τώρα τι γίνεται. Σαν να αρχίσουμε τώρα. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Κοίτα, από ό,τι φαίνεται θα φύγει ο Τιάγκο στη Λίβερπουλ, έχει συμφωνήσει. Ωραία, φίλε Λίβερπουλάρα. Ο Τιάγκο ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Ναι, φαντάζομαι όμως ότι 8 χρόνια είναι στην ομάδα, χρόνια, εντάξει, ναι. Ο μικρός μάγος. Ναι. Εντάξει, είναι να τα βρούνε, θα φύγει. Ο Μαρτίνες θα φύγει, ο Κουτίνιο δεν θα ανανεωθεί είναι... ο δανεισμός του. Εγώ απορώ πώς παίζει. Που είναι, φίλοι, η Λίβερπουλ θα πάρει 5 εκατομμύρια, επειδή πήρε η Μπάγερν το Champions League με το Κουτίνιο μέσα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι αυτό, δεν είναι. Ο Αλάμπα θα ανανεώσει τελικά, να το ξέρετε αυτό. Σας το λέω εγώ off the record. Καλό, να, καλό. Το... να η είδηση. Off the record, on the record. Είδηση. Ναι. Off the record, on the record. Εντάξει, γιατί okay, έχω και εγώ τις άκρες μου. Εννοείται. Και είμαι και λόγω του επαγγέλματός μου σαν ατζέντης επίσημος, ξέρω πώς λειτουργούν αυτά και τι παιχνίδια παίζονται και πώς από τους ατζέντιδες τους. Κανα παίχτη δεν έχει μπάγει να μας φέρει στον Άρη τώρα, άστα αυτά τώρα. Στον Άρη. έμαθα ότι θα παίξει θηλυκό την Παρασκευή με τη Σάλκε. Ναι. Απλά ψάχνουμε να βρούμε το πού. Αν θα είναι στο Ίνσμπρουκ. Πάντως Μόναχο θα πετάξει η αποστολή. Δεν μου λες, είσαι εξοικειωμένος αυτές τις μέρες με τον κορονοϊό? Έχεις κάνει κανένα ταξίδι Γερμανία κτλ. Ή όχι? Όχι, είναι απλώς πριν μια εβδομάδα φύγανε από Ελλάδα οι γονείς μου στο Μόναχο. Γιατί έχω το σπίτι μου στο Μόναχο. Ναι. Και θα γυρίσουν τώρα την ερχόμενη Πέμπτη. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Mm-hmm. Έτσι, δεν, ούτε τεστ, ούτε τίποτα. Δηλαδή, είναι, απλώς πρέπει να δημιουργήσεις, να συμπληρώσεις ένα... Ναι, το έντυπο. Το έντυπο αυτό, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το έντυπο, για να μην πω κάτι. Ναι, θέλω, γιατί μάλλον μέσω Μονάχου θα πάει ο Άρης. Αν παίξει, Ίνσπρουκ είναι μια μισή ώρα με το λεωφορείο, με το Πούλμαν. Δεν ξέρω τώρα για πού αλλού λένε να παίξουν και αυτά. Θα πάνε Μόναχο και μετά Ίνσμπρουκ, που είναι το προπονητικό κέντρο της Σάλκε. Σάλκε, α, εκεί πήγανε φέτος. Εντάξει, πάντως η Σάλκε έχει μεγάλα προβλήματα, τόσο διοικητικά, κυρίως διοικητικά, γιατί ο Τέρνης, αυτός που ήταν πρόεδρος τώρα που παραιτήθηκε, εντάξει, έχει και προσωπικά προβλήματα με την... είναι έμπορος κρεάτων, να το πω έτσι. Ο μεγαλύτερος στη Γερμανία. Χασάπης δηλαδή. Πριν ένα μήνα ναι, είχε 1500 κρούσματα μέσα στο εργοστάσιο του με το COVID-19. Και κατάλαβες. Ναι. Τώρα έκανε ένα πολύ άσχημο β' γύρο η Σάλκε. Ναι. Το χειρότερο β' γύρο στην Bundesliga στην ιστορία της. Τώρα είναι σε μια φάση, δεν ξέρω, μεταγραφές τώρα αν έχουν κάνει και αυτά δεν το παρακολουθώ τόσο πολύ. Κυρίως αυτά τα διοικητικά φαίνονται περισσότερο στην Σάλκη από ότι το αγωνιστικό μέρος. Πώς βλέπεις, κάνεις και ένα σχόλιο. Τώρα... Ναι, κάνει τελείως αυτό για να μας κάνεις και ένα σχόλιο για πάω και άλλη. Ήθελα να πω λίγο για την Μπάγκερν, ότι okay, το πρωτάθλημα ξεκινάει 18 Σεπτεμβρίου στη Γερμανία. Πρώτος αγώνας, η έναρξη είναι Bayern Schalke. Ορίστε, κατάσταση. Θα μας πει ο κύριος Ένινγκ καλύτερα να μας πει εμένα από ό,τι πάει τα μυστικά της Άλκε. Έχει το Super Cup Ευρώπης με την Σεβίλη στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη. Εντάξει, έχει κύπελο Γερμανίας, παίζει με μια αεροτεχνική. Εντάξει, αυτό είναι όλο το σκηνικό, ας το πω, η επόμενη μέρα. Okay. Μια που κινείσαι στο χώρο, μια που κινείσαι στο χώρο, σαν τζέτς και τα λοιπά, πώς βλέπεις να κινούνται ΠΑΟΚ και Άρης μέχρι στιγμής
και στα μεταγραφικά και γενικότερα. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει εντάξει, καθόλου. Παρακολουθώ λίγο, εντάξει, και λόγω της δουλειάς μου. Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί για τον Άρη ότι η έλευση του Γερμανού προπονητή είναι κάτι καλό και με συνδυασμό που είναι ο Άγγελος ο Χαριστέας. Το άλλο, εντάξει, μεταγραφικά τώρα... Έχει ο ΠΑΟΚ Γερμανό. Να το πω. Έχει ο ΠΑΟΚ Γερμανό πλέον. Εντάξει, περιμένω από τον ΠΑΟΚ περισσότερα, να είμαι ειλικρινής. Ναι. Γιατί, εντάξει, είναι μια δυναμικότητα παραπάνω αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα. Παίζει προκριματικά με την Μπεσίκτας. Νομίζω ότι θα είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να κερδιθεί. Να προκριθεί ο ΠΑΟΚ για πολλούς και διαφόρους λόγους, και αθλητικούς και μη αθλητικούς, τέτοιο, οικονομικούς λόγους, αλλά περίμενα περισσότερες κινήσεις, να πω την αλήθεια, από τον ΠΑΟΚ. Μεταγραφικά. Μάλιστα. Θα μας τα πει ο Στέργιος σε λίγο. Ωραία. Αλλά okay, είναι λίγο και περίεργη η καιρή φέτος λόγω του κορονοϊού, έτσι δεν θέλω να δικήσω κάποιον ή να πω κάτι. Εντάξει, αναβλέποντας και κάνοντας. Με τον Ρέμπε έχεις ποτέ συναναστραφεί? Όχι, όχι. Προς το παρόν όχι ακόμα. Α, προς το παρόν, έρχεται η μεταγραφή. Έρχεται. Ωραία. Έγινα χιλιά. Έγινα χιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν. Αν εξαιρέσεις, εντάξει, υπάρχει το, για να το κλείσουμε, το συμβούλιο της Bayern, το λεγόμενο Executive Board, αυτό που εκτελεί δηλαδή, είναι μέσα ο Ρουμενίνγκ, είναι ο Σαλιχάμιτζης. Εκτελεστική ως διευθυντής. Είχε ένα κόντιο, άρχισε τελείω νόμος. Είναι ο Όλιβερ Κάν μέσα κτλ. Α, Όλιβερ Κάν, παικτάρα. Το μεγάλο συμβούλιο της Μπάγερ. Ναι, έχει κι άλλο. Εντάξει, είναι ο πρόεδρος, είναι ο αντιπρόεδρος, είναι μέσα ο πρόεδρος της Volkswagen. Είναι μέσα ο πρόεδρος της Allianz, είναι μέσα ο πρόεδρος της Deutsche Telekom. Είναι μέσα ο πρώην πρωθυπουργός της Βαυαρίας, είναι μέσα πρόεδρος της τράπεζα UniCredit. Παιδιά, χρειαζόμαστε 500 ευρώ να πληρώσουμε λίγο. Ναι, ρε παιδιά. Ποιος θα δώσει 500 ευρώ λίγο να πληρώσουμε? Κώστα, πάνε παραντισηπτικά. 15 ευρώ. Μιλάμε για κολοσσό που φυσικά και στη Γερμανία τσέκει τις αβάντες του, όπως συμβαίνει με όλους τους δυνατούς. Εντάξει. Αυτά και για την Bayern. Εντάξει, άξια νομίζω. Νομίζω πιο πολύ όμως χθες ήταν με την Παρί. Οι πιο πολλοί. Ναι, όντως. Επειδή είμαστε αντιγερμανοί και καλά. Ε, όχι, έχουμε και λίγο Ντόρτμουντ. Οι Αριανοί ήταν με την Παρί. Έχουμε τους Αριανούς, μωρέ. Σου λέω καθένα τι είναι. Οι Παοξείς με τι ήταν. Όχι, Έλληνες Παρί ήταν επειδή λόγω των Γερμανών. Για τον Μακρόν. Ο Μακρόν. Ε, ναι. Θα βγάλει τις φρεγάτες ο Μακρόν και που αυτά. Που έβγαλε τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη. Τα Ραφάλ. Ραφάλ, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, έχω εκ των έσω. Σου είπα, δώσ' μου μια εκπομπή άμυνας και τεχνολογίας. Ναι. Παίρνουν οι Τούρκοι τα S400. Από τους Ρώσους, Στέργιο. Ε, καλά, θα πάρουν, εντάξει. Πήραν πέρσι, Κώστα, και θα ξαναπάρουν. Δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα. 5 μέρες. Ε? Χρειάζεται. Ό,τι γίνει σε 5 μέρες. Αν πάμε σε τέτοιο διαρκεία, τον ήπιαμε. Αλλά 5 μέρες. Μπαμπούμ, μπαμπούμ. Του τελειώσαμε. Φτάσαμε μέχρι την Άγκυρα. Πάλι. Εξασφάλιση φορολογική ενημερότητα ΕΚΑΕ. Θα λέω, ας πούμε μια είδηση, δεν πειράζει. Πάλι πλήρωσε, πάλι πληρώ! Η ΚΑΕ ή η ΠΑΕ? Η ΠΑΕ, ρε Κώστα. Η ΚΑΕ. Κατέθεσαν τα απαιτούμενα ποσά, εξασφάλισαν φορολογική ενημερότητα. Ναι. Πληρωμένη είδηση. Διαβάζοντας την, μάλιστα σύμφωνα με το όσο έχει γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το εν λόγω ποσό δεν προέρχεται από αυτά που προέκυψαν από την αγορά των καρτών διαρκείας από τον κόσμο της ομάδας. Την ίδια ώρα η διοίκηση της ΚΑΕ συνεχίζει τις κινήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας. Μάλιστα. Ναι, γιατί τελειώνει η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων, έτσι, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Τώρα θα μου πεις να μην μιλήσω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, μην μιλάς. Ε, ναι τώρα ρε παιδιά. Μην μιλάς. Ποιο φακέλο και ποια ασφαλιστική? Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Δεν ξέρουμε πότε αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα, που δεν θα έχουμε στην αρχή. Και τα λοιπά. Μετά θα έχουμε. Τι διάρκειας πουλάμε? Λοιπόν, στήριξη πουλάμε. Αγάπη πουλάμε. Ακούγοντας τον Αχιλλέα πριν που έλεγε για το Super Cup μεταξύ Σεβίλη και Μπάγερ. Διάβαζα τις προάλλες ότι η σκέψη της UEFA είναι να επιτρέψει ένα μικρό ποσοστό φιλάθλων να είναι σωστό. Από εκεί θα ξεκινήσει. Μόλις ξεκινήσει η UEFA. Αν το κάνει αυτό η UEFA σε Super Cup τελικό, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει και κουβέντα στην Ελλάδα για ένα 20%-30%. Θα λέμε 5.000 στην Τούμπα και θα έχει 15. Θα λέμε 5.000 στο Βικελίδη, θα έχει 20. Θα λέμε 5 στο Καρεσέκ, θα έχει 50 στέριο μέσα και θα έχει 5.000 θα είναι. Τι λέτε, πολεμά τον Ολυμπιακό κτλ. Στο μεταξύ, όσο λείπαμε, έφυγε και ο Σάββας Θεοδωρίδης. Ένας άνθρωπος που ειδικά τα τελευταία χρόνια έγινε πιο
γνωστό σε όλους μας λόγω των παρεμβάσεων του. Εντάξει, τώρα που έφυγε βέβαια όλοι τα καλύτερα, λέγανε το Σάβα, έχει φάει τόσο μπινελίκιο καημένος το τελευταίο καιρό. Και να σου πω και κάτι. Και εγώ αν ήμουν πάω οξύς με αυτά που έλεγε για μένα, μπινελίκ θα του ρίχνα. Αλλά σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις καταλαβαίνουμε και πόσο σημαντική είναι η ζωή και πόσο δευτερεύον πράγμα είναι το ποδόσφαιρο. Εννοείται. Πόσο δευτερεύον πράγμα είναι το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή έχουμε δύο λεπτάκια και επειδή ξέρω ότι έχουν συντονιστεί άπαντες και οι φίλοι μου του Sport Time και περιμένουν να ακούσουν, θα πω το εξής. Επειδή βλέπετε. Μην πεις τίποτα. Όχι, θα πω το εξής και θα το πω για τελευταία φορά. Επειδή βλέπω ότι έχουν μια πρεμούρα περί ειδήσεων, περί καταστάσεων, ενημέρωσης κτλ. Ακούστε να δείτε, φίλοι συνάδελφοι, αν και το ξεφωνητικό κείμενο που γράφτηκε για μένα προσωπικά στο Sport Time με τη φωτογραφία μου και με το ονοματεπώνυμό μου, γράφτηκε από το Sport Time Team. Δείγμα, αν μη τι άλλο, έλλειψης ανδρείας. Γιατί αν θες να ξεφωνήσεις κάποιον, κάνεις ό,τι έκανα και εγώ. Ξεφωνήσεις εισαγωγικά, να ασκήσεις κριτική δρυμία, γιατί ας μην πω ξεφωνήσεις κάποιον. Αν θέλεις λοιπόν να κριτικάρεις κάποιον και εμείς που είμαστε δημόσια πρόσωπα, ο Κώστας το ξέρει πάρα πολύ καλά, όπως και ο Στέριος βέβαια. Εμείς καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι και στα social και στο ραδιόφωνο και στα site που αρθρογραφούμε και στις εκπομπές που κάνουμε και όπως θέλουμε να ασκούμε και να κάνουμε κριτική πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να τη δεχόμαστε την κριτική. Δεν γίνεται εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ να κρίνουμε τους πάντες και άμα κάποιος πει Κώστα δεν έκανες καλό ρεπορτάζ, Χρύσαθε, τι είναι αυτό που έγραψα, να λέμε α, με τον κύριο δημοσιογράφο, με την το λες. Είμαστε καθημερινά λοιπόν υποκριτικοί από τον κόσμο, όχι υποκριτές, υποκριτικοί. Έτσι, από τον κόσμο και θα πρέπει να το δεχόμαστε. Και εγώ το δέχομαι αυτό σε απόλυτο βαθμό. Έχω να πω λοιπόν το εξής για να το τελειώσω και να το ξεκαθαρίσω. Κανείς στο All About Aris στο Λίμπερο δεν είπε ότι όλες τις ειδήσεις θα τις ακούτε πρώτα εδώ. Σωστά. Η αλήθεια όμως είναι, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος, ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε το ρεπορτάζ έχουμε μια αξιοπιστία. Θεωρώ ότι κάνουμε καλά το ρεπορτάζ. Δεν είμαστε από αυτούς που θα πετάξουν 50 ονόματα για να πετύχουμε τα 3 ή τα 5. Θα γράψουμε 15 και θα πετύχουμε τα 10. Λογικό είναι να γράψουν και οι άλλοι άλλα 15, 20 και να πετύχουν και αυτοί. Αν είχαμε μόνο εμείς τα θέματα, τότε κάτι άλλο θα συνέβαινε. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε και όσο ασχολούμαστε και με το ρεπορτάζ εγώ, γιατί δεν ασχολούμαστε μόνο με το ρεπορτάζ, πλέον που περάσανε τα χρόνια. Ναι. Και έχουμε βγάλει 5 θέματα και προσπαθούμε να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο. Που και πέρα είναι φυσιολογικό να βγάζουν και άλλοι θέματα. Εννοείται. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Και ειδικά στην εποχή που ζούμε, είναι φυσιολογικό μια είδηση να την πει πρώτα ο Κώστας, μια άλλη να την πω εγώ. Σε ένα λεπτό, αφού το έχει πει ο Κώστας, θα το γράψω και εγώ στο site μου. Άρα μόνο εντός της δημοσιογραφικής οικογένειας απασχολεί αν το έγραψα εγώ και 5 όντως. Και ο Κώστας παρά 5. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα από αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος ξέρει όμως ότι άμα πει ο Κούσης κάτι. Εδώ πάω να πω. Και ο Τσαλτίδης κάτι. Εδώ πάω να καταλήξω. Εκεί αυτό έχει σημασία. Ακόμα λοιπόν και αυτά φίλοι μου που γράφετε εσείς πρώτοι, αν δεν το γράψω εγώ, ο κόσμος δεν το πιστεύει. Εγώ ή και οι άλλοι συνάδελφοι, πάνω και άλλοι συνάδελφοι εκλεκτοί στο ρεπορτάζ του Άρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη και άλλα μέσα, τα οποία είναι αξιόλογα, αξιολογότατα και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους γιατί νιώθουν για από Άρη. Το να μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο, χωρίς ρεπόρτερ Άρη στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ρεπόρτερ Άρη στην εφημερίδα. Χωρίς ρεπόρτερ Άρη στο site και απλά ένας από την Αθήνα να έχει τύχη να παίρνει και να γράφει και Άρη ανάμεσα στις προτάσεις για το στοίχημα ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι σωστό από τη μία πλευρά αλλά ακόμα και με αυτό δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα όταν την περίοδο που πάει να πάρει ο Άρης την αδειοδότηση βγάζεται αρνητικό πρωτοσέλιδο ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Έχω πρόβλημα όταν γράφεται ψεύτικα, ψεύτικες ειδήσεις για προσφυγές στον Άρη ότι έρχονται προσφυγές. Μία εβδομάδα πριν την εξέταση του φακέλου για την αδειοδότηση και γενικότερα όταν υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις όπως ότι στο κόκκινο τα εργομετρικά του Φετφατζίδη ενώ ο Φετφατζίδης δεν είχε κάνει εργομετρικά. Αυτό πάλι πώς. Έτσι, επειδή τον λέει, πρέπει να κάψουμε κάτι αρνητικό, ρε φίλε. Από κάπου τον μάθανε, δεν γίνεται. Από κάπου τον μάθανε να το τσεκάρανε. Κάποιος του είπε κάτι. Τον είδανε λίγο κουρασμένο κτλ. Το αποκαλύψανε. Υπάρχουν πολλές τέτοιες αποκαλύψεις πριν τη screen. Εμένα με ανησυχούν πολύ αυτά τα θέματα, Χρυσαθένη. Πριν την αποκάλυψη. Είναι πολύ εσωτερικό αυτό για να γραφεί.
Μα δεν υπήρξε όμως. Ήταν τελείως τέτοιο. Ήταν τελείως. Πάμε παρακάτω, ναι, να μην πλατιάζω εγώ. Μπράβο. Ναι. Και είναι φυσιολογικό να ξέρετε ότι όταν κάνετε 10 αποκαλύψεις, ο Χριστοδουλόπουλος έρχεται. Τα σχόλια πολλά γιατί Ολυμπιακός, πάλι από τον Ολυμπιακό κτλ. Δεν έχει καμία σχέση ο Χριστοδουλόπουλος με τον Άρη. Στεριό. Δεν απασχόλησε ποτέ. Στεριό. Ποτέ. Ποτέ δεν απασχόλησε. Αλλά ήταν αποκάλυψη. Ο Βέλεφ πριν τον πάτε στο Παναθηναϊκό είχατε κάνει αποκάλυψη ότι πάει στον Ολυμπιακό. Πάρει το print screen γι' αυτό. Mm. Ναι. Γενικότερα τέτοιου είδους ζητήματα και θέματα. Τώρα, εγώ φυσικά, άμα ισχύει ένα θέμα που γράφει οποιοδήποτε, θα το γράψουμε. Καλά, φυσικά και θα το γράψουμε. Εννοείται. Αλλά να ξέρετε και η αντίδραση του κόσμου του Άρη, που άμα κάτσω και διαβάζω τώρα τα σχόλια κάτω από τα δικά σας post, που έχετε 100-100 εξεφωνητικά σχόλια, είναι το μεγαλύτερο κριτήριο. Λέω λοιπόν κάτι και το λέω για τελευταία φορά. Εν γρόση μου, με το όνομά μου πήρατε 10 κλικ παραπάνω. Γιατί βάλατε όπως είδατε το όνομά μου και βάλατε το όνομά μου και από κάτω είχε όσα σχόλια είχετε, έχετε σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα μαζί. Μάλιστα. Ο μόνος λόγος που ασχολήθηκα είναι γιατί δεν σέβεστε τον Άρη. Θα μου πεις τι είσαι εσύ, υπερασπιστής του Άρη. Όχι. Αλλά κάποια στιγμή όταν προκαλείτε, γιατί προκαλέσατε ότι κοιμόταν το Λαμπαοτάρης, αφού γράψαμε τα 10 θέματα, τις μεταγραφές, θα πρέπει και ο κόσμος του Άρη, επειδή ο κόσμος ακριβώς δεν ασχολείται με αυτά, με print screen να έχει γνώση. Να ξέρει ποιος του πουλάει παπά και ποιος βάζει ένα πρωτοσέλιδο Μπαλοτέλη για να τσιγκλίσει τον κόσμο και την ίδια στιγμή από τότε έχει ξαναμπεί θέμα για τον Άρη στην πρώτη σελίδα. Θέμα, όχι πρώτο μπορεί θέμα. Μπορεί να το δώσει κανένας μάνατζερ. Θέμα. Κανένας μάνατζερ μπορεί να το δώσει. Θέμα για τον Άρη στην πρώτη σελίδα έχει να μπει από τότε. Το μόνο που ξαναμπήκε ήταν κόπη και ο Σούντγκρεν. Μία σιρούλα. Τέλος πάντων, ναι. Θα μάθετε και θα ξέρετε ότι αν γράφετε κάτι τέτοιο για τον Άρη, ναι, εμείς θα είμαστε αστυνομία. Θα σας ξεμπροστιάζουμε για να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτά και δεν τα παρακολουθεί και δεν μπορεί και μέσα σε αυτή τον καταιγισμό πληροφοριών. Το μόνο που είχατε να γράψετε είναι ότι είχα κάνει αγωγή στον Άρη που δεν έκανα ποτέ. Το ψέμα αυτό που λεγόταν πριν 10 χρόνια. Στέργιο. Το ψέμα αυτό. Το ψέμα αυτό που λεγόταν πριν 10 χρόνια. Σας το είπε ένας ρούφ για αυτούς που λέει ο Κώστας. Αυτός τότε είχε κάνει αυτό. Ναι, εννοείται. Και επίσης, παιδιά, όταν μου την πέσανε του Άρη, γιατί γράψατε και αυτό, δεν με έλεγαν λαμόγιο. Να ξέρετε. Άλλο πράγμα λέγανε. Έχουμε και τέτοια. Δεν απάντησαν όμως στο ότι δεν ανανεώνει ο Γκάμα. Έχουμε και οριστικό τέτοια. Υπέγραψε ο Φετφατζίδης. Με τα λεφτά του Φετφατζίδη πληρώνει τον μπαν γιατί διαφορετικά δεν έχει μία. Και τα έφερε έτσι η ζωή που δεν έγινε μεταγραφή. Γιατί αν είχε γίνει μεταγραφή, Κώστα, αυτό θα λέγανε. Με τα λεφτά του Φέτφα. Ότι Χριστοδουλόπουλος έρχεται. Άρης. Έρχονται οι προσφυγές. 17 Μαΐου. Λοιπόν, αυτή ήταν η δωρεάν διαφήμιση που σας παρήχαμε. Όντως. Δεν ξανασχολούμαι με παιδάκια. Δεν χρειάζεται να ξανασχοληθώ με παιδάκια. Και ειδικά με ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τον Άρη. Θα ασχοληθούν άλλοι. Όπα. Δημοσιογράφοι ρε. Τι σκέφτηκες εσύ. Λοιπόν. Δικηγόροι. Αυτό ασχολείται ήδη ένας. Συγκεκριμένος. Για την ψευδή αναφορά ότι κινήθηκαν νομικά κατά του Άρη. Γιατί το είχα πει την τελευταία φορά, επειδή ακριβώς κάποιοι αντιδρούσαν με αυτά τα ψέματα, γιατί σου λέει κάτσε ρε αριανολόγος, το παίζεις εκεί αριανάρχης και πας και κάνεις μήνυση στον Άρη. Το ψέμα αυτό, το εσχρό ψέμα αυτό, το κατάπτυστο αυτό ψέμα, όταν λοιπόν το αναπαράγει κάποιος αυτό το ψέμα, να είναι έτοιμος να το υποστηρίξει κιόλας. Που δεν υποστηρίζεται, γιατί δεν υπήρξε ποτέ καμία νομική κίνηση εις βάρος του Άρη. Λοιπόν, να δω λοιπόν. Γι' αυτό άλλωστε δεν έβαλε και το ονοματάκι του. Η γαλοπούλα αυτή που το έγραψε. Όχι, φτάνει τόσα. Καταχράστηκα 6 λεπτά. 6 λεπτά, 6 λεπτά, αλλά ήταν επιπροσωπικό στέλνι γιατί ήταν με φωτογραφία και όνομα. Εγώ περίμενα και λίγα είπε. Είναι, δεν θέλω να δώσω περισσότερη αξία. Και λίγα είπε. Αν όμως εσύ φίλε που έγραψες για μένα. Άντε πάλι. Είχες παντελόνια. Θα βάζεις και το ονοματάκι σου. Με το ρόσο βρακάκι. Έτσι. Όταν ήρθα. Όταν ήρθα πριν 23 χρόνια. Αυτό λέει, μου έγραψε ο φίλος.
Πριν 23 χρόνια ήρθαμε τα ροζ παντελονάκια. Όχι, δεν λέει. Ναι. Στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης πήγαμε. Πριν 23 χρόνια. Εδώ, 24. Εδώ έγραψαν ότι ήσουν σε μαγαζί που πολεμάει τον Άρη. Σε μαγαζί, ναι, όντως. Mm. Από το οποίο έφυγα. Τρομερό επιχείρημα, παιδιά. Ναι, ναι. Το οποίο παραιτήθηκα το μεταξύ. Πάντως, είναι βέβαιο ότι αν τους πω να έρθουν εδώ πέρα, θα έρθουν τρέχοντας. Το είπε και ένας συνάδελφος από εκεί. Αν τους πω λέει, να έρθουν στο site μου. Σκαρφαλώνοντας από τα παράθυρα. Πετώντας θα έρθουν. Σκαρφαλώνοντας. Πετώντας θα πάνε. Αυτό είναι αλήθεια το, ό,τι και να λέμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τους, τους έδωσα, λέει, και κλικ, με έβαλες και κλίκαρα να διαβάσω, λέει ένας. Γι' αυτό σταματάω. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα πούμε για το ρεπορτάζ του Άρη περισσότερα. Και λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένας φίλος και ένα print screen. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Παναφύγουμε. Φάγανε ξεφωνητό και αυτός της ΦΕΔΕ έβριζε και τον κόσμο που του τα έχωνε και μου στέλνει ένα τέτοιο που είπε το γνωστό με το γάλα, την παπάρα. Παράπας. Χαρακτήρισε ο παδό του Άρη, αυτός που ήταν διαχειριστής, ναι, εκεί πέρα. Όντως. Παπάρα! Τη εφημερίδα, με τον λογαριασμό τη εφημερίδα. Ακριβώς. Αυτό είναι χοντρό πολύ. Υπάρχει σε print screen αυτό, να χαίρεστε και τη συμπεριφορά σα. Όχι, και αυτοί από την εφημερίδα πρέπει να το δουν λίγο αυτό, γιατί τώρα του εκθέτει πολύ άγρια. Μετά το σβήσανε. Είναι άσχημο να βρίζει τον κόσμο που μπαίνει και σε απαντάει. Και σου μιλάει, τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, είναι όμως και το δείγμα του πώς συμπεριφέρονται απέναντι στον κόσμο του Άρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ με λέει ένας φίλος ότι υπάρχει συνάντηση του Ηρακλή με Ζαντόπουλο για αμπελόκηπους, Κώστα. Δεν πρόλαβα να τα πω, ρε παιδιά. Σε πρόλαβα. Η ρεπόρτερ της εκπομπής. Αφού μας μιλάτε για την Μπάγκερ και για τα διάφορα διαόσα. Και έχουμε Ηρακλή. Ναι. Έχουμε Ηρακλή. Ναι. Έχουμε μπάσκετ. Έχουμε πόσα θέματα. Και σας ασχολείστε τώρα με το φλικ. Ναι, αύριο παίζει πάμε λοιπόν. Σίκτας και εμείς ασχολούμαστε τώρα με το τέτοιο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε για να μας δώσει ο Στέργιος όλες τις λεπτομέρειες από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Θα σας δώσω και ρεπορταζάρι πέρα από τα προσωπικά και όλα τα υπόλοιπα με Ηρακλή που πάει να δραστηριοποιηθεί, μήπως και τον δούμε σε κανονική κατηγορία και όχι στην Εψήμη. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Εδώ πάντα στο Λίμπορ 107,4. Νέα θεραπεία με πλάσμα ανακοίνωσε ο Τραμπ. Χρύσανθε. Πλάσμα, φωνή. Πλάσμα αίματος, Χρύσανθε. Το μαλλί το έχει βάψει εντωμεταξύ σε ένα πολύ ωραίο. Ζηλεύετε. Ωραία απόχρωση. Ζηλεύεται, έτσι. Είμαι με Biden. Με Biden. Μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου, το λέει ο Χρύσανθος. Πάλι δεν με κέρδισε. Τι εννοεί, εκτός από το 0-2 του Χαριλάου, το είδαμε μαζικά στον ύπνο μας. Στην έδρα σου. Στην έδρα σου. Μαζικά, μάλλον. Στην έδρα σου. Το είπα, στην έδρα σου. Στην έδρα σου. Που ισοφάρισες και πανηγύριζες το 98. Στο 98. Και δεν είχαν μπει μέσα και δεν τους βλέπατε. Που είχαν μπει μέσα. Που ήρθε ο Λοζίνια και σε έκλεισε το σπιτάκι. Που εκεί δεν ζητήσατε να εφαρμοστεί ο νόμος, ναι, που μπήκαν μέσα. Σαν τη Μολότοφ που καίγανε την καντίνα του ανθρώπου. Άντε πάλι. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Η Εφέσεων πότε θα γίνει, Στέργιο? Η Επιτροπή Διοντολογίας. Μετά τις Διοντολογίες. Μετά τις Διοντολογίες. Άκου λίγο. Η πιο μεγάλη πλάκα είναι η Ξάνθη. Η Ξάνθη, η οποία στο ΚΑΣ δεν έκανε προσφυγή στο ΚΑΣ. Ναι. Και είναι οριστική η τιμωρία της. Σωστό. Και παρόλα αυτά βγάζει ανακοινώσεις που λέει είναι σε εκκρεμότητα κτλ. Πώς είναι σε εκκρεμότητα, ρε φίλε? Αφού εσύ δεν έκανες προσφυγή στο ΚΑΣ και είναι τελεσίδικο σε σένα. Στου ΠΑΟΚ, ναι, είναι σε εκκρεμότητα. Τι δηλαδή ζούμε. Πραγματικά μας κοροϊδεύουμε στα μούτρα μας. Το αποκλειστικό της εκπομπής, Στέργιο, που το έβαλα και τέτοιο, για τον Αστραλό. Το μεγάλο επιχειρηματία. Το μεγάλο επιχειρηματία, τον Αστραλό που το είπα πριν φύγω από τις διακοπές και το έγραψα και στο Λαμπαοτάρης. Για να μην λέτε ότι δεν το λέω, ότι θα εμφανιστεί μέσα Αυγούστου ένας Ελληνοαυστραλός. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, For All Stores. Αυτές είναι αποκαλύψεις, Κώστα. Έτσι. For All Stores. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 Years For All και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων For All. Εγώ κάθε φορά πηγαίνω, πάντα παίρνω αράμπικα καφέ, παιδιά. Και παίρνω πάντα το. Με όπλο άλλο κυκλοφορεί. Και παίρνω πάντα το κουπόνι μου και το συμπληρώνω στα καταστήματα. Κι άλλοι κυκλοφορούμε. For All. Έτυχε, ρε, έτυχε. Είχε άδεια. Είχε άδεια. Και ο Λουκασέγκο έχει. Και άμα δεν φαινόταν από το ξακάκι, δεν θα γινόταν τίποτα. Και ο Λουκασέγκο έχει. Λοιπόν, ένα... 50 μεγάλη τυχαίρι στα For All για 50 μεγάλα δώρα. Ένα Peugeot 208. 7 αυτοκίνητο σκούτερ. Δίνουμε στο For All. Αυτοκίνητο, παιδιά. Αυτοκίνητο. 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple iPhone, 7 PlayStation 4, 7 Nikon DSLR, 7 GoPro Hero 7. Έτσι. Hero 7. Ελπίζω να μας ακούτε και οι συνάδελφοι των άλλων εκπομπών. Παιδιά. Παντού μοιράστηκε χέρι. Ναι. Μοιράστηκε λάθος. Hero λέγεται η κάμερα. Έτσι. Και είναι φοβερή. Και αγόρασε και εγώ, να ξέρετε. Μπράβο. 31 Αυγούστου τελειώνει ο διαγωνισμός. Έτσι. Μια βδομαδούλα έμεινε. Μια βδομαδούλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, προσφορά από Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Μπορείτε να μπείτε, παιδιά, και να κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Μάλιστα. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Το συνεργείο που βρίσκεται στην Injection Service Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, τηλεφωνάκι 933 787, αλλά μπείτε λίγο εύκολο τώρα, έτσι όπως μας ακούτε, κατεβάστε την εφαρμογή και θα αντιληφθείτε πόσο και εσείς οι ίδιοι θα ελέγχετε πλέον την καθημερινότητα του αυτοκινήτου σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για όσους είμαστε γκάγκες με αυτά τα ζητήματα και τα θέματα. Είναι στο πιάτο σας, στο κινητό σας κατευθείαν, και τα παιδιά εκεί από Injection Service, βέβαια, θα σας δώσουν να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουν, ναι, στο αυτοκίνητό σας, για να πηγαίνετε με ασφάλεια και να μην έχετε προβλήματα. Λοιπόν, Στέργιο. Περιμένουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ από λεπτό σε λεπτό. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτή. Εντάξει. Της Μπεσίκτας θα σας είπα και νωρίτερα, είπαμε, χωρίς τον Λιάγιτς, ο οποίος κατάλληλος είναι απλήρωτος, κατάλληλος δεν έχει συμμετάσχει σε καμία προπόνηση καθώς προέρχεται από τραυματισμό. Η ουσία είναι ότι είναι θεωρητικά, ήταν ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ, με βάση τα νούμερά του και την αγωνιστική του παρουσία. Δεν θα είναι λοιπόν ο Λιάγιτς αύριο στην Τούμπα. Όλοι οι υπόλοιποι παλιοί καινούργοι είναι, μεταξύ αυτών και ο Μενσά, εντάξει, και ο Ενσακαλά και ο Ουέλιγκτον, ό,τι έχει πάρει η Μπεσίκτας, είναι αποδυναμωμένη, θα το πω για μια τελευταία φορά. Νομίζω ότι το συν του ΠΑΟΚ έναντι της Μπεσίκτας, εάν υπάρχει συν, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι ότι έχει χάσει πάρα πολλά στελέχη της Μπενφίκα, βασικά της ενδεκάδας. Μπενφίκα. Η Μπεσίκτας είχε μόνο 15 μέρες. Είχε μόνο 15 μέρες μέσω προπονήσεων, δεν υπήρξε ούτε ένα φιλικό. Θεωρώ ότι όσο καλοί παίκτες είναι και αυτοί που ήρθανε, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς που η Μπεσίκτας έχασε, είτε γιατί έλεγε ο δανεισμός τους, είτε γιατί απλά δεν τους κάναν καν πρόταση για νέο συμβόλαιο. Είναι η Μπεσίκτας σε μια φάση να ρίξει το budget κατά 40-50%. Το να ρίξει, βέβαια, η Μπεσίκτας το budget σημαίνει ότι δεν θα προτείνει σε ένα παίκτη το χρόνο 6 εκατομμύρια ευρώ, θα το προτείνει 3. Και πάλι, δηλαδή, τα δεδομένα δεν είναι όπως το φαντάζονται μερικοί. Γιατί σε ορισμένα θέματα του ΠΑΟΚ 24, ότι προτείνει 2 εκατομμύρια, 3-4 για μια αγορά του Α του Β, από κάτω υπήρχαν σχόλια του τύπου «μας δουλεύει τότε, λέει ότι έχει οικονομικά προβλήματα». Δεν θα το ρίξει η Μπεσίκτας κατά 80%, αλλά σίγουρα δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρσι. Ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του τα δεδομένα. Υπήρχε η αποχώρηση του Βέρμπλουμ, υπήρξε η αποχώρηση του Στοχ. Εξοικονόμησε ο ΠΑΟΚ γύρω στα 4 εκατομμύρια στο μπάτζετ του. Μια χαρά. Σίγουρα πήραν κάποια χρήματα αυτοί για να φύγουν, Κώστα. Συγγνώμη, 4 εκατομμύρια, ρε φίλε, πώς εξοικονόμησε 4 εκατομμύρια. 1,5 το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο. Χρόνο. Βάλε και την εφορία του, ναι. Ναι. Τόσα είναι. 1,5 εκατομμύρια. Αν όχι 4, επειδή πήραν και κάποια χρήματα για να φύγουν, εγώ σου λέω εξοικονόμησε 3. 1,5 εκατομμύρια είχαν και οι 2. 1,5 εκατομμύρια. 1,5 και οι 2. Στόχο, φίλε. Στόχο είσαι. Και ο στόχο και συμβόλαιο μέχρι το 22. Δηλαδή, αν ήθελε. Καλά, ανά χρόνο πάει, εντάξει. Δεν θα πήρε όμως αυτό, συγγνώμη. Από το 1,5 δεν θα πήρε τα μισά. 300. Τι, 300! Τα μισά που κλείνει να πήρε. Γιατί? 300. Γιατί να αφήσω, φίλε, το 1,5, τι λέτε. Εγώ δεν έχω δει παίκτη να αφήνει το 1,5 για 300 πάντως. Τουλάχιστον ένα ζητάνε, ξεκινάνε από το 1 και πάνε στα 750. Εντάξει, δεν ξέρω κιόλα. Υπάρχει, καταρχήν, κάτσε για να μην κάνουμε κάτι. Υπάρχει ενημέρωση για το πόσα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει. Οι ομάδες βρίσκουν τρόπους σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, πάντα, και το λύνει και με 300. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ουάρντα. Εντάξει. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι είμαστε. Θα τον πάρουμε τον Ουάρντα. Δεν πιντάει. Και αφού είμαστε ανύπαρκτοι, μην του βάλετε κανένα όρο να μην έρθει στον Άρη. Γιατί είμαστε ανύπαρκτοι, δεν μας βλέπετε. Άστον να λίγο να έρθει. Να κάνει τα τι πιντάει μέσα στην Τούμπα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Άστον να έρθει, αλλά θα του βάλει όρο, γιατί είναι τεράστιο σύλλογο ο Άρης. Να μην έρθει στον Άρη. Τι πιντάει. Και θα βάζω μετά το τέτοιο, το τραγούδι αυτό. Κάτσε να το βάλω από τώρα. Ετοιμαστείτε. Σαν τη γυναίκα του Παπαγεωργόπουλου δεν μοιάζει αυτή. Ναι, η ίδια είναι βασικά.
Πάμε παρακάτω, Στέργιο. Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς. Ναι, ναι. Και διραΐζεις. Ferrari. Ferrari.gr. Περιμένουμε αποστολή του ΠΑΟΚ. Είπαμε για την Μπεσίκτας. Τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ είναι απλά. Άντε να υπάρχουν δύο ερωτηματικά. Ένα είναι στα δεξιά, αν θα δούμε Μάτους ή αν θα δούμε τον Ροντρίγκο. Για μένα είναι 50-50. Άντε να είναι 51 Ροντρίγκο, 49 Μάτους. Εγώ θεωρώ, καθαρά δική μου αίσθηση, γιατί δεν έχει δείξει και ξεκάθαρη εικόνα για την δεκάδα ο Φερέιρα, ότι θα δούμε Κρέσπο μαζί με Βαρέλα και Μιχαηλίδη. Και όχι Μιχαηλίδης Βαρέλα. Φίλε, συνεννοηθείτε λίγο με την προηγούμενη εκπομπή. Εγώ λέω Κρέσπο. Διαφωνία, Κώστα. Ο Σταύρος είπε ότι δεν. Κόλκα, προέρχεται... Αυτή είναι η μαγιά του Λίμπερο. Μπράβο. Προέρχεται από πολύ, πολύ μεγάλο διάστημα. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ, Χρύσανθε. Μήνες... Πλουραλισμός και δημοκρατία. 8 μήνες εκτός είναι ο Κρέσπο. Εγώ λέω ότι είναι έτοιμος. Και θα προτιμήσει ένα του Μιχάλη. Ο άλλος είναι, είναι τέτοιος. Ο άλλος είναι διαπλεκόμενος. Ο Στέργιος είναι του ρεπορτάζ. Κόλκα. Ο άλλος ξέρει. Όχι, όχι. Καθαρά δική μου αίσθηση. Πρόσεξε όμως, την άλλη φορά στο τελευταίο μάτς. Νομίζω με τον Ολυμπιακό. Ναι, 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 ναι. Είχε δικαιωθεί ο Κόλκας. Στο Άκμομ Ζιντέρσκι νομίζω που παίζει. Συνήθως δικαιώνεται ο Κόλκας. Σε αυτό νομίζω δικαιωθεί ο Στέργιος, να ξέρεις. Λες. Ο Σβάμπ με τον Ελκαντουρί θα είναι. Να το θυμηθούμε Τετάρτη, να το πούμε. Οι δύο χαφ. Ο Γιαννούλης θα είναι αριστερά. Ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Πέλκας θα είναι σίγουρα στην ενδεκάδα. Νομίζω θα είναι και ο Άκμομ, θα είναι και ο Μπίσεσβαρ. Και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βρεθεί στον επόμενο γύρο. Εκεί που θα βρει την Μπεφίκα μπροστά του, γι' αυτό έχω κολλήσει εδώ και 20 μέρες. Δεν χρειάζεται ούτε καν κλήρωση. Αλλά θα εξασφαλίσει, κοίτα, θα εξασφαλίσει και την παρουσία στους ομίλους στο Europa League. Άρα μιλάμε για 7-8 εκατομμύρια με μία νίκη αύριο. Ωραία. Μπορεί να μείνει 8, μπορεί να είναι 6,5, 7. Έχει υπάρξει χθες οδηγία του Ιβάν Σαββίδη προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να είναι όλα άψογα, να μην δοθεί το παραμικρό ρέθμα στους Τούρκους που θα κάνουν την τρίχα τριχιά. Όπως κάνουν σε όλα τα επίπεδα. Εννοείται, μας κοιτάξαν άγρια. Οι άνθρωποι είναι στην κοσμάρα τους. Η ομιλία που μεταφέρθηκε μέσω του Μάκη Γκαγκάτση από τον Ιβάν Σαββίδη στο μήνυμα στους παίκτες, επειδή είπε ο Ιβάν να πει στο Μάκη Γκαγκάτση, να πει και αυτό στους παίκτες, ότι στο μάτς αυτό ο ΠΑΟΚ εκπροσωπεί την Ελλάδα, το πήραν οι Τούρκοι και το κάνανε προβοκάτορα ο Ιβάν Σαββίδης. Α, το είπε ο Ιβάν. Το είπε ο Ιβάν. Πού το ξέρεις, μπροστά στη συνάντηση στην ομιλία. Το μετέφερε. Προκαλεί ο. Αυτά είναι ωραία που. Εγώ λέω ότι αυτά είναι ωραία και πουλάνε και τα μεγενθύνουμε. Και λίγο θα το δείξουμε του Ιβάν. Το λέω, προκαλεί. Η λέξη που έβαλε στη φανέλα ο ΠΑΟΚ. Τι έβαλε. Αγία Σοφία, Πόντος κτλ. Το είδαν πάλι οι Τούρκοι ότι πάλι προκαλούν. Έγινε ένα κλειδί με τη φανέλα. ΠΑΟΚ αυτό και ναι. Λες, θα ρωτήσουμε την Μπεσίκτας. Τι φανέλα θα κάνει ο Πάπα. Σαν πολιτής αθλητικού μαγαζιού. Ναι, τα foot lockers. Πώς λέγονται αυτά στο εξωτερικό. Πήραμε 5% από αυτό και το λες τώρα. Στο εξωτερικό είναι, δεν έχει στην Ελλάδα. Τι λες. Δεν έχει. Για πάνε στο κόσμο να δεις. Ασχετουά. Να πάρω τέτοια. Έχει τέτοιο, είναι με τέτοια στολή. Πάω να βγω φωτογραφία. Στέλνω. Πάλι σε διέκοψε. Ναι, συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Με έχετε διακόψει και δύο, 8 φορές εδώ και ένα. Δύο, Στέργιο, Στέργιο. Και μιλούσες μόνος σου γιατί ποτέ να πήγε για το σπορτάμι. Ναι, 7 λεπτά δεν πήγε έξω. Βγήκε έξω, πώς θα μιλήσεις. Τι να κάνει, να πάθει πονοκέφαλο πάλι. Το σπορτάμι που ξεφώνησε τον Κόλκα πρώτα, έτσι. Δύο εβδομάδες. Πολεμάει το Λίμπερο δηλαδή. Δύο εβδομάδες ηρέμησε ο άνθρωπος. Έτσι, τα είπες, μόνος σου. Λοιπόν, στις 2 θα ακούσουμε ζωντανά τον Αμπέλ Φερέιρα. Από το γήπεδο της Τούμπας. Δεν έφυγε αυτός. Άρα σημαίνει θα κλείσουμε παρά 10 για να είμαστε σύνομοι, να μην χάσουμε το πρώτο κομμάτι. Ναι, μην το χάσουμε φυσικά. Εντάξει, θα δούμε. Μάλλον θα βγάλουμε και την Αγάπη που είναι στο γήπεδο να μας πει λίγο τι γίνεται, ποιο είναι το κλίμα. Δεν νομίζω να έχουν φτάσει οι Τούρκοι μέχρι τώρα που μιλάμε, άρα δεν θα έχει και Τούρκους δημοσιογράφους. Στις 6.30 που είναι η δηλώση του Γιαλτσίν, θα πάω εγώ να δούμε τι θα μας πει και ο προπονητής της Μπεσίκτας. Είπαμε έστε. 6.30. Έρχεται με 10 δημοσιογράφους και 55 μέλη στην αποστολή. 7 η ώρα είναι η προπόνηση της Μπεσίκτας στην Τούμπα. Όλα τα απαραίτητα μέτρα κτλ. Δεν θα υπάρχουν κάμερες σήμερα στο Φερέιρα. Γιατί θα δώσει εικόνα το ΠΑΟΚ TV, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να είναι 8 άτομα συν με κορονοϊούς κτλ. Και πώς θα δημοσιογράφει. Δεν έχει το τέταρτο δημοσιογράφη... πλάνα και μικρή ζώνε και τέτοια. Όχι. Δημοσιογράφοι θα είναι περιορισμένοι. Εικόνα θα δώσει και ήχο το. Περιορισμένοι δημοσιογράφοι. Ναι. Όποιους θέλουμε, δηλαδή βάζουμε. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αν είμαι διαπιστευμένος. Αν προλάβαινες. Όχι. Έπρεπε να υποβάλεις αίτηση. Δεν το γράψατε. Και πάλι κατόπιν διαθεσιμότητας. Υπήρχε και υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Όπως εγώ στο Ιβανόφι, δεν βάζω κανέναν. Δεν μπορώ να έρθουν 80 άτομα. Σωστό.
Λόγω κορονοϊού. Δεν έχουμε τι να κάνουμε, να πάμε στην Τούμπα να δούμε. Καλά, αφού είναι όλα ανοιχτά, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο. Εδώ πάμε στα beach bar και γίνεται ο χαμός. Μην μοιάζει, Χρήστα, δάστο. Ο θάνατος της αλεπούς είναι. Μην το αρχίσουμε. Ζούμε στην παράνοια. 12 και 5 κολλάει, 12 και παρά 5 δεν κολλάει. Ναι. Λοιπόν, τελείωσουμε το ρεπορτάζ. Να αρχίσει το ρεπορτάζ. Ναι, δεν είναι. Ωραία. Να αρχίσει το ρεπορτάζ του Άρη. Όχι, θα πάμε στο διάλειμμα. Είναι και μισή. Εκεί θα θες να το κάνεις 2 λεπτάκια το ρεπορτάζ του Άρη. Εντάξει, για να επιστρέψουμε. Να μιλήσουμε λίγο με την αγάπη, να μας δώσει λίγο κλίμα. Εννοείται. Αν υπάρχει κάτι που της κάνει εντύπωση, κάποιο έτσι έξτρα μέτρο που πάω για τον κορονοϊό. Και να ακούσουμε η ώρα 2 τον Αμπέλ Φερέιρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Τι έβαλε πάλι. Ουάρδα ρε φίλε. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε... Θα μου πείτε κι αν και η ΑΕΚ παίρνει από τον Ολυμπιακό τον Ανσάρι Φάρτ. Γιατί όταν ήταν να τον πάρει ο Άρης, ο Μαρινάκης σας δίνει τον παίκτη! Τώρα που πάει στην ΑΕΚ! Τώρα που πάει στην ΑΕΚ! Πάμε σε διαφημίσεις. Δεν σταματάτε όσοι ασχολείστε με το μεγάλο Άρη, να ξεφτιλίζεστε! Ναι, ναι. Να ξεφτιλίζεστε! Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Άντε συμβολό αιώνιο. Λοιπόν, τι γίνεται. Να βάλω το άγαλμα. Ναι, πρέπει. Να βάλω το άγαλμα. Από στη μένα. Μνήμη του. Θα το βάλω από μένα. Στη μνήμη του. Με έχεις ακούσει. Ναι, βάλε και το δικό σου, βάλε και του Μάκη. Να γίνουμε εδώ. Τώρα τι σχέση έχει του Μάκη με το δικό τι μου. Τι λες, έχεις ακούσει Μάκη να τραγουδάει. Έχω ακούσει. Το medley. Το medley που κάνει με ρέμο. Το έχω πει 100 φορές, Χρυσταθέ. Ναι. Δεν σταματήσεις να φωνάζεις στο μικρόφωνο. Oh. Ναι. Λέει φίλος, πες στο Χρύσανθο που φωνάζει πάλι χωρίς λόγο ότι όταν πήγε να πάρει τον Ασαριφάρ του Άρη τότε ο παίκτης ήταν στην Νότιγχαμ. Τώρα παίζει στο Κατάρ, άρα ο Μαρινάκης δεν έχει κανένα λόγο στη μεταγραφή του. Δεν μας νοιάζει κιόλας, αυτό θα ανοίξει το θέμα. Απλά δεν χρειάζεται να μας παίρνει τα αυτιά γιατί φοράμε. Καλά, πώς πήγε στο Κατάρ. Γιατί φοράμε ακουστικά. Καλά, φοράμε ακουστικά. Τώρα θα τον έπαιρνε κιόλας. Άσε το να σφάει από τον Ανσάρι Φάρτ και το Κατάρ. Τώρα πήγε κι ο Άρης. Καλή που μπήκε στους τρεις λέει, αλλά να σε καλά. Να φωνάζεις κάποια στιγμή. Καλά, ρε παιδιά. Πάνε και λίγο έτσι, ξυπνήσετε λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε. Άσε ρε που δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε. Λοιπόν, πες για Άρη να πάμε και στην Ανσάρι και να κλείσουμε. Συνοπτικά. Συνοπτικά, συγκροτημένα, ναι, και σύντομα και περιεκτικά θα τα πεις. Άντε, πάμε. Όλα. Όλα. Για Άρη ποδόσφαιρο. Έχεις 2 λεπτά χωρίς να αναφέρεις, ναι, τη λέξη ΠΑΟ και Σαββίδης μέσα. Ξεκίνα. Όντως. Σαββίδης δεν τη λέω συχνά. Πάμε. Καταρχήν Σαββίδης δεν λέω ποτέ. Μην πλατιάζετε. Ωραία, πάμε. Πες για τον Ιβάν αέρα. Λέω. Να ενωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, ρεπορτάζ Άρη. Προσφορά από Ανθουλάκης Smart Trans. Που είναι ο χορηγός προετοιμασίας για τον Άρη, όπως και η Injection Service βεβαίως, που αναφέραμε και πριν και στον ΠΑΟΚ. Καθώς ο Ανθουλάκης, αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, σας εξυπηρετεί άμεσα κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. 75-30-24 τηλεφωνάκι ανθουλάκης.ltd.gr για το διαδίκτυο. Λοιπόν, σήμερα λογικά είναι η τελευταία μέρα παρουσία στο βουνό, στο Βέρμιο. Αργότερα στις 5 θα έχουμε και σύνδεση με Νίκο Παπαδόπουλο. Η ομάδα αύριο παίζει φιλικό με τον Πανσερραϊκό στη Σκίδρα. Οπότε αν οριστικοποιηθεί σήμερα το φιλικό με τη ΣΑΛ και την Παρασκευή, αύριο θα φύγουν από το βουνό, θα κατεβούν στη Σκίδρα, θα παίξουν το φιλικό και μετά θα πάνε σπίτια τους. Ξεκούραση και φεύγουν. Μία μέρα ξεκούραση. Και την Πέμπτη, αναχώρηση για. Ή μπορεί και Παρασκευή πρωί, δεν ξέρω, ανάλογα θα το δούμε για αυτό Γερμανία. Το πρόγραμμα. Μόναχο και από Μόναχο, όπως μας είπε και ο Αχιλλέας που ξέρει τις περιοχές. Μία ώρα. Μία ώρα και κάτι είναι για Ίνσμπρουκ. Εκεί όπου έχει πάει και τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης, έχει παίξει και φιλικά εκεί πέρα. Είναι κοντά το Ζέεφελτ, Κώστα. Τον Μπάρι να πούμε, τον Μπάρι. Κανονικά Αυστρία είναι το συγκεκριμένο. Λοιπόν. Θα το δούμε σήμερα αν οριστικοποιηθεί το φιλικό με την ΣΑΛ και με τα γραφικά. Ναι. Πέρα από την ενίσχυση που ήδη υπάρχει και υπάρχει μια πληρότητα της ομάδας, υπάρχουν και θέσεις που είναι ανοιχτές. Καταρχήν, αύριο λογικά περιμένουμε τον Λόπεθ στην Θεσσαλονίκη, το Center Forward, τον Ισπανό. Ο Άρης, όπως έχετε ακούσει εδώ και καμιά και κανένα διβδόμαδο, είναι το αφεντικό, θα πάρει και άλλο τερματοφύλακα. Σίγουρα θα πάρει τον Καντιμίρη. Τον έμπειρο, τον 37χρονο, ο οποίος περισσότερο θα είναι για να. Για τέταρτος, όχι για τρίτος. Διέβλεψα μία έτσι δυσαρέσκεια.
Για ποιον? Το θέμα αυτό του τερματοφύλακα. Για ποιον? Έτσι κάτι μαλώνουν στα site, στα φόρουμ. Ναι, για τον Κατεμίρη λέει... και τον Μέγερη και... Γιατί λένε το Μέγερη θέλουν. Και είναι δυνατόν 38 χρονών τώρα το φύλακα παίρνουμε πάλι και τα λοιπά. Και τι έγινε. Έχεις τον Κουέστα, θα πάρεις κι άλλον. Ναι, θα έχεις τον Κατεμίρη. Ίσα ίσα έμπειρος είναι ο Κατεμίρης. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απλά τον Κατεμίρη τον παίρνεις, θα σου πω γιατί. Γιατί πέρσι όταν χτύπησε ο Κουέστα και μείναμε με τον αίμα και τον Τζιλιγκύρη λέγαμε δεν έχουμε έναν έμπειρο. Anyway, προχωράμε. Κατεμίρης προορίστηκε για άλλα πράγματα σιγά σιγά, δεν θα απολογηθεί κιόλας. Γι' αυτό το λέμε, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρει κι άλλον όμως εκτός του Κατεμίρη. Ή θα είναι ο Κότσαρης του Παναθηναϊκού, ναι. Ή θα είναι ο Μέγερη. Θα το ναι. δούμε αυτό μέσα στη βδομάδα. Από τη στιγμή που έχω Κουέστα, παίρνω Κατεμίρη, έχω τον Έμαν που αν έρθει άλλος θα τον δώσω τον Νικό. Και έχω και τον Πιτσιρίκο της ΚΑΠΑ 19 που έρχεται από πίσω που είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε, καλύπτεσαι πλέον στον τερματοφύλακα, παιδιά. Καλύπτεσαι. Σωστό. Και να έχουμε και μια λογική στις απαιτήσεις μας. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους μέχρι στιγμή φαίνεται ότι τα πάνε αρκετά καλά στο κομμάτι αυτό. Ναι. Λοιπόν, Λόπεθ είπαμε. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Χατζησαφή, διότι έχει τραβήξει πολύ η υπόθεση. Παρετώντας επειδή είπε ο φίλος ότι πήγε στο Κατάρ και τα λοιπά και ο Χατζησαφή παίζει στο Ιράν, αλλά με τη φανέλα του Ολυμπιακού το βάζει και λέει πάλι από τον Ολυμπιακό παίκτη. Πω. Υπάρχει και η περίπτωση του Μπρούνο που θυμάσαι Κώστα πότε το είπα, γιατί και αυτό λένε οι φίλοι μας ότι θα το αντιγράψουμε. Πριν φύγουμε διακοπές το είπαμε για τον Μπρούνο. Αλλά μόνο αν μείνει ελεύθερο Στέργιο μου, για να μην παρεξηγηθείτε εσείς. Τον Ολυμπιακό, θα κινηθούμε. Στέργιο, κατά τύχη πάλι. Αγοράς, ναι. Κατά τύχη. Όχι, θα είναι όπως με τον Πανετολικό που είναι με 50-50. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Πάρτε ρε Χρήστα, θα γίνει από την ΑΕΚ τέτοιο δηλαδή. Τι? Γιατί πρέπει να είναι όλο από τον Ολυμπιακό. Πάρτε το Μάνταλο. Και θα δούμε και μία ακόμα περίπτωση. Α, Σόουζα. Όπως αποκάλυψε το Σάββατο ο Νίκος Παπαδόπουλος, εκεί που όλοι τον είχαν τελειωμένο κτλ., είναι πολύ πιθανόν, επειδή προσαρμόστηκε και στα οικονομικά θέλω του Άρη, να είναι αυτός ο στόπερ που θα κλείσει, με δεδομένο ότι ξέρει και την ομάδα και όλα τα υπόλοιπα και βοήθησε και το ένα και το άλλο, όλα τα ντεσούλ δηλαδή αυτά τα ωραία, και να πάει ο Άρης να πάρει τον Νουάρντα. Εφόσον μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟ και τον Νουάρντα και δεν λέτε τίποτα. Μαριλίτς πάρε την αγάπη. Ορίστε. Παίχτε από τον ΠΑΟ πάνω να πάρω. Πάνω να πάρεις, και θα μου βάλεις ρήτρα να μην τον πάρω. Τι έγινε μωρό ΠΑΟ, δεν τον βάζεις ποτέ. Τι παίχτε τον ΠΑΟ. Το βάζει ποτέ. Ε, πού τον έβαλε. Πού, αυτός ο Δενιόθοκλου που έχουν προπονητή. Ω. Ε. Δεν ήταν για πολλά τελευταία. Στεριό. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει Ξάνθη, τέτοια θέλουμε εμείς στην Ξάνθη, Βόλος, θέλουμε στον Ξάνθη Άρη, Βόλος και Πανετολικός, θέλουμε. Θα σου πω εγώ πως θα είναι η διαφορά με Ξάνθες, Βόλους και Πανετολικούς που, και τις Λαμίες που θέλετε να τους κάνετε και μαζί τα τηλεοπτικά. Όταν έσπασε ο ΠΑΟΚ την κεντρική διαχείριση και έφυγε από την Νόβα, τότε δεν ήταν καλή η κεντρική διαχείριση. Τότε ήταν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Τώρα νοιάζεστε για την κεντρική διαχείριση. Βρε, άντε από εδώ. ΠΑΟΚ TV. Έδωσε, πάμε. Έδωσε, πού τι. Πάμε. Αγάπη. Αγάπη, καλησπέρα. Love. Hello, my dear. Καλησπέρα. Το dear είναι διφορούμενο, να ξέρεις. Δηλαδή. Σημαίνει και λάθη. Dear. Φεύγω τελείως. Το περοκέ είναι μαζί μας και φεύγω, σήμερα. Φεύγω, πάω στο Ιβανόφι, έχω δουλειά. Τι κάνεις, αγάπη, τι κάνεις. Γεια σου, αγάπη. Πού είσαι εσύ. Είμαι στην Τούπα, παιδιά, και δυσκολεύομαι λίγο με αυτή τη μάσκα εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι λίγο κατάσταση. Ναι, δεν τη βγάζεις τώρα για να μιλήσεις τη μάσκα. Έχω κρυφτεί σε ένα σημείο για να τη βγάλω χρήσιμη, αλλά το λέω δημόσια, οπότε μάλλον θα έρθει να με. Γιατί δεν βγαίνεις έξω. Γενικά, στην περιβάλλοντα χώρα πρέπει να φοράμε παντού μάσκες. Και πώς θα μιλάτε οι δημοσιογράφοι. Έλα, ντε, είναι ένα ερώτημα αυτό. Κάπως. Βάλ το από μέσα. Βάλ από μέσα το τηλέφωνο από τη μάσκα. Λες, ναι, ναι, και το κρατάει κιόλας. Αν είναι καλή η μάσκα, το κρατάει κιόλας. Η καλύτερη είναι. Έτσι. Εννοείται. Βασικά, ναι. Αγάπη, δεν έχει Τούρκους συναδέλφους, δεν νομίζω. Όχι, δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν έχουν φτάσει ακόμα, βασικά. Ναι. Θα είναι κατευθείαν το απόγευμα. Mm-hmm. Περίπου 10 άτομα θα είναι από Τούρκους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περιορισμένος αριθμός από Έλληνες δημοσιογράφους για την συνέντευξη τύπου και για την τωρινή και για την απογευματινή. Στις 2 θα μιλήσει ο Μπέλ Φερέρα και ο Δημήτρης Πέλκας. Τέλεια. Από την ομάδα. Θα τους ακούσετε ζωντανά. Θα υπάρχει και live από το Pop TV. Σε 15 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα μου δείχνει αντίστροφη μέτρηση. Εδώ το έχω βάλει ήδη, έτοιμο είναι. Και το κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube το έχει. Οπότε... Το
ανανεωμένο. Το ανανεωμένο κανάλι. Ανανεωμένο είναι. Δεν το έβλεπα πριν για να ξέρω. Λοιπόν. Είναι και έχει και πλούσιο πρόγραμμα. Ωραίο. Ναι. Περισσότερο της συνέντευξης τύπου βέβαια. Έχουμε μάθει τώρα εδώ και λίγη ώρα ότι έχει αλλάξει το σκηνικό στο κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό. Υπάρχει μια πληροφορία εδώ πέρα που τη συζητάμε εδώ και μερικά λεπτά, ότι θα έχουμε 18, τρεις αλλαγές στο παιχνίδι, επανερχόμαστε δηλαδή στο πλάνο το κλασικό και μία εφόσον πάει το παιχνίδι στην παράταση. Σωστό. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό με τις 5 αλλαγές που ίσχυε στο διάστημα εκεί Ιούνιο-Ιούλιο μέχρι και τώρα. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, προσπαθούμε λίγο πέρα να δούμε αν ισχύει όντως, αλλά αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν θα ισχύει. Οπότε επιστρέφουμε σε αυτό το πλάνο. Περιμένουμε σιγά σιγά και την αποστολή, γιατί θα έχει και ένα ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι. Και να δούμε τι θα υποθεί και εδώ στην Τούμπα. Είναι λίγο αυστηρά τα μέτρα, γιατί δεν μιλάμε για προκριματικά Champions League. Δηλαδή δεν γίνεται να μην δε βάλεις μάσκα, δεν γίνεται να μην έχεις τα γάντια σου. Γενικά προσοχή πολύ, θερμομέτρηση, υπεύθυνες δηλώσεις, τα πάντα. Μάλιστα. Τι δημοκρασία έχεις αγάπηση? 36 και 2. Λίγο τα θερμόμετρα μας. Πήρε το, είπε. Πήρε 36 και 2 έχει υποθερμία, αρέσει η αγάπη. Αγάπη, είχες καμία εικόνα από τον αγωνιστικό χώρο τον καινούριο ή ακόμα δεν έχετε βγει έξω? Όχι, δεν έχουμε βγει έξω και δεν θα βγούμε τώρα το πρωί γιατί δεν υπάρχει εδώ πέρα δυνατότητα. Δεν μας αφήνουν. Ναι, το απόγευμα. Κατευθείαν για την προπόνηση της Μπεσίκτας νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Αν και έχει αλλάξει, οπότε δεν ξέρω τι. Για αυτό το είπαν, επειδή είναι καινούριο. Λογικά θα είναι μια χαρά. Πολύ καλή κατάσταση, ναι. Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε εικόνα. Ωραία. Γιατί γενικά κινούμαστε λίγο σύμφωνα με τα πρέπει και τα θέλω της UEFA σε αυτή τη φάση. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχει κάμερες αγάπη, έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά που είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν κάμερες τηλεοπτικές. Εικόνα όχι, δεν υπάρχει, το ΠΑΟΚ TV. Μόνο ΠΑΟΚ TV. Μόνο ΠΑΟΚ TV και σκεφτείτε ότι τώρα στην συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ είναι 15 μόνο οι δημοσιογράφοι που θα βρεθούμε στην αίθουσα. Δεν επιτρέπεται κανείς άλλος. Υπάρχει σχετική λίστα. Ούτε ένα άτομο παραπάνω. Με μάσκα είστε δηλαδή, με μάσκα. Θα κάθονται όλοι, θα κάθεστε. Κανονικά, ναι. Δεν επιτρέπεται να μπεις μέσα, μα δεν έχεις. Μάσκα. Ναι, ωραία. Τα πάντα έχει εδώ και αντισηπτικά και όλα. Προσέχουν πάρα πολύ. Και μετά το ΠΑΟΚ TV, τι δίνει όλο το υλικό στα κανάλια ή δίνει επιλεγμένο? Θα δώσει όλο το υλικό στα κανάλια. Αυτή η πληροφόρηση υπάρχει. Και το ίδιο ισχύει και για το απόγευμα. Για την συνέντευξη του Μπεσίκτας. Ζωντανά μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Εκεί όμως θα έχει και Τούρκους. Εννοώ θα έχουν αυτές τις δικές τους κάμερες και τέτοια λογικά. Υπάρχει πληροφορία ότι οι Τούρκοι θα είναι 8. Οπότε πιθανολογώ ότι έχει γίνει κάποια συνεννόηση. Να τους δώσουν από το ΠΑΟΚ TV το υλικό. Ναι. Και να μην έρθουν π.χ. όλες οι κάμερες σήμερα, γιατί δεν μπορούν να μπουν στην αίθουσα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις σε αυτή τη φάση. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, σε 11 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα αρχίζει η Στέριο. Θα την ακούσετε τον Λίμπερο και, τη συνέντευξη του Αμπέλ Φερέιρα και τις δηλώσεις του Δημήτρη Πέλκα. Εντάξει, περιμένουμε αυτό που είπε και η αγάπη την αποστολή. 18 παίκτες και 3 αλλαγές τελικά. Οριστικό είναι αυτό. Υπήρχε μια παρανόηση ότι. Καταρχήν η Σούπερ Λίγκα θα συνεχιστούν. Η Σούπερ Λίγκα ψήφισε 5. Του χρόνου θα παίζουμε με 5, λέει. Κάτσε Super League ακόμα. Super League. Τι είναι αυτό? Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 12 Σεπτεμβρίου. Κλήρωση δεν έχουμε κάνει ακόμα. Τα σχολεία. 14. Ή 7 ή 14. 7 λένε για αρχή, αλλά δεν το βλέπω. 14 είπαν τώρα. Το BCL. Ποτέ. BCL Νοέμβριο. Τι λες? Ποτέ. 22 Σεπτεμβρίου παίζουμε. Τι κάνετε? 22 Σεπτεμβρίου. Καλά. Παιδιά. Έγινε Κώστα. Αυτά θα γίνουν. Ναι. Μετά δεν ξέρω. Μάλιστα. Καταρχήν δεν θα υπάρχει lockdown, να ξέρεις. Αυτό το είπαμε. Δεν θα υπάρχει. Θα παίξουμε κανονικά τα πάντα όλα. Θα γίνονται κανονικά πλέον. Και μάλιστα και με κόσμο. Τώρα προσαρμόστηκαν όλα. Απλά να μάσκες αυτά, 12 η ώρα, τέτοια πράγματα θα έχει. Απλά τα γεροντάκια. Εντάξει, φίλε. Προσοχή χρειάζεται. Προσοχή. Προσοχή, παιδιά. Τι προσοχή. Το lockdown έγινε γιατί. Από σήμερα τώρα γύρισαν τώρα και όλοι από τις άδειες και τι γίνεται στην πόλη. Ξέρω. Στέριο. Και εμείς γυρίσαμε όπως βλέπεις. Και εμείς είμαστε αυτούς που γυρίσαμε. Εσύ, μπράβο. Ναι, ξέρω, όμως είμαι μια εβδομάδα στο βαθύλακο. Του κοσίνε, του κοσίνε ο μπαμπάς σας. Αυτό λοιπόν. Κώστα δεν είναι ένα σύνθημα το οποίο θα έπρεπε να το λες. Γιατί?
Οι Τούρκοι το λένε. Μπεσίκτας. Στέργιο. Τη Μπεσίκτας, ρε φίλε. Τη Μπεσίκτας. Που θα έρθουν με τέτοιο, με όλη την. Την τουρκική, πώς τη λένε, προπαγάνδα. Υπηρεσία εδώ μαζί τους είναι ήδη. Αυτούς που βγάλαν τα έγγραφα ότι μας κατασκοπεύανε πάλι. Εννοείς, Κώστα. 100.000 κατασκόπους έχουμε στη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δικαίωση Μαρούπα. Και άμα τους πιάσουμε εμείς. Εδώ άλλωστε ήταν 80 χρονών Γερμανός. Ναι. Και τον πιάσανε στη Ρόδο και στα νησιά. Και τραβούσε φωτογραφίες με εξοπλισμό και τέτοια. 80 χρόνια συνταξιούχος. Συγγνώμη, χρειάζεται πλέον να τραβήξει ο συνταξιούχος τις φωτογραφίες ενώ υπάρχουν από πάνω οι δολοφόροι που πιάνουν τα πάντα. Ναι, αλλά είναι και αυτό. Γιατί στέλνει. Ναι. Αυτός έπαιρνε τώρα κάνα χιλιαράκι. Ναι. Ο Βλάξ αυτός. Και έστελνε τέτοιο. Και έστελνε τέτοιο. Φωτογραφίες, τα άρματα. Τα στρατόπεδα, τα πλοία. Μπες τα πλοία, τα πλοία. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, τι ζούμε. Όντως τα ξέρουν όλα και τα ξέρουμε όλα. Τα στρατιωτικά εννοώ, όντως τα ξέρουν όλα και τα. Αλλά. Ο 6938-21 και τα λοιπά. Χρήσαν θα έβγε το τελευταίο άρθρο σου με φωτογραφικά ντοκουμέντα. Άλλο ο Καρύπ στα 36 του. Παρένθεση. Ο Γαύρο και κάτι ακόμα. Άλλο ο Καρύπ στα 41 του. Δεν έχει άδικο. Έχει διαφοροποιηθεί πολύ και στον τρόπο που λειτουργεί και στον τρόπο που πληρώνει. Ποιος. Ο Καρύπ. Εντάξει, παιδιά, πλήρωσε πολλά χρήματα τώρα. Έλα, ρε Προεδράρα, φέρ' το στο στούντιο μια φορά να τον κάνω λίγο, τον αποθεώσω. Δεν έχει στο στούντιο. Δεν έρχεται. Ο Καρύπ σε σχέση με άλλους, αν το έχει προσέξει. Πάει σε αυτούς που τον ξεφωνίζουν. Δεν έχει πάει ούτε σε αυτούς. Να πάει σε αυτούς που τον ξεφωνίζουν, ρε φίλε. Εγώ εκεί θα πήγαινα, σε αυτούς με ξεφωνίζουν θα πήγαινα. Εντάξει. Για να τους ξεφωνήσω εγώ. Να πάω να τον κράζουν, να τον λένε τσατσάκι και γιουσουφάκι και το ένα και το άλλο. Ναι. Και να πάει να δίνει εκεί τη συνεντεύξη και τα θέματα. Δεν δίνει συνεντεύξη και θέματα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εγώ θα σας πω τα επικοινωνιακά. Τέλος πάντων. Θα έπρεπε να τα ξέρετε ήδη. Τα ξέρουμε, Κώστα. Ναι, καλά. Γι' αυτό δεν έχει βγει πουθενά. Ποιος. Ενώ θα έπρεπε να βγει. Τώρα που είναι καβάλα στα λόγω. Εντάξει, το ξεχάσαμε. Εντάξει, αγόρι μου, άδεια είχαμε τότε. Μπάνια κάναμε τότε. Ο κόσμος σε ουκιά. Κώστα πρώτα πλήρωσε και μετά μίλησε. Άλλοι μόνο μιλάνε. Σωστός, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε break. Μπείτε, σε 7 μπείτε λεπτά. Στο καινούργιο μας site financialfairplay.gr. Στέργιο. Με ειδικές αναλύσεις για τα οικονομικά του ποδοσφαίρου. Πρώτη φορά τα τελευταία τόσα χρόνια εξαρτάται περισσότερο ο ΠΑΟΚ από μια πρόκριση από ότι ο Άρης. Συνήθως ο Άρης είναι αυτός που αγκουμαχούσε για τέτοια ζητήματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η συνάντηση με τον Ζαντόπουλο έγινε. Τον. Με τον Ζαντόπουλο συνάντηση. Εσύ θα μας τα πεις. Θα γίνει. Θα γίνει. Ηρακλής Αμπελοκήπων δηλαδή. Μεγάλη επιτυχία. Τουλάχιστον θα είσαι Ηρακλής. Ο λόγος ρε φίλε να πάνε να κάνεις μια συγχώνευση για να παίξεις την τρίτη εθνική και να μην κάνεις ακόμη υπομονή ένα χρόνο να ανέβεις μόνος σου. Δύο. Μετά πας α με τρία. Τώρα πας β, παίζεις β. Β' εψημή. Ποιος θα ανέβει. Ποιος θα ανέβει ρε. Ξέρεις πως το περιμένουν. Πάω κουφαλίων θερμαϊκός θέρμης ο Μακεδονικός. Μετά πας. Μισό λεπτό. Α, μπράβο. Α' εψημή. Μετά α1. Α' εψημή πως θα ανέβει στέριο. Ο Σμερναϊκός θα του ρίξει τρίμπαλο. Ο Κωστάξιος Σαμαράς ο φίλος μου. Έτσι. Λοιπόν. Και μετά τρίτη εθνική. Και ποιος θα βάζει τα λεφτά. Και ποιος θα αντέχει τόσα χρόνια, ναι. 50 και 60 και 70. Ενώ ο Ηρακλής Αμπελοκήπων Ζαντόπουλος. Επιτέλους σε μία ακόμα. Όχι, κάνεις λάθος, γιατί εκεί είναι Αριανή. Ο Ζαντόπουλος και λοιπόν. Πάλι. Το έχουν καμάρι. Λοιπόν, τέλος. Δεν το ξέρεις, είναι Αριανή. Ο Ζαντόπουλος δεν είναι Αριανός. Άσε μας, δεν ξέρει, όλοι. Το έχει δηλώσει, ρε Κώστα. Το έχει δηλώσει ο ίδιος. Άμα ήταν Αριανός να πάει στον Άρη. Ήρθε. Ωραία. Με τον Τίμη Παπαϊωάννου κολλητό. Χαιρετισμού. Χαιρετίσματα. Θα μείνετε στο Λίμπερο γιατί ακολουθεί ανανεωμένος Κωστής Τσατσαρός και θα ακούσετε ανανεωμένος Τσατσαρός, παλιός Φερέιρα. Αμπέλ Φερέιρα και Δημήτρη Πέλκα. Έτσι. Σε λίγα λεπτά όλα αυτά στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας. Και καλό κουράγιο σε όσους επιστρέψαν σήμερα από τις άδειές τους. Πρώτη μέρα δεν είναι καλή. Και άκουσαν τρόικα. Ευχαριστώ, Στέργιο. Καλή επιτυχία. Γεια σας.